Λέγουμε Νέλη Λεόν, νι έψιλον λάμδα λάμδα ήτα, λάμδα έψιλον ωμέγα νι. Παίρνω συνέντευξη από την κυρία Ματίλ Χαουέλ, 21 Μαρτίου 1998, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στα ελληνικά. Πείτε μου το όνομά σας και πώς γράφετε. Ματίλντ Χαουέλ. Μη αλφα ταφ ιώτα λάμδα δέλτα έψιλον. Χι αλφα γάμα όμικρον ύψιλον έψιλον λάμδα. Με ποιο όνομα γεννηθήκατε? Με αυτό το όνομα. Το πατρικό σας όνομα. Α, Αμπαστάδο. Πότε γεννηθήκατε? Το Ιανουάριο το 1914. Και πόσο χρονών είστε σήμερα? 84. Μόλις. Σε ποια πόλη γεννηθήκατε? Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Πώς γράφετε? Θη έψιλον, δύο σίγμα, αλφα, λάμδα, όμικρον, νι, ιώτα, κάπα, ήτα. Σε ποια χώρα? Ελλάδα. Τι θρησκεία έχετε? Εβραϊκή. Δεν έπρεπε να γελάς. Πώς λεγόταν η μητέρα σας? Η μητέρα μου λεγόταν Ανίνα. Πού γεννήθηκε? Στη Θεσσαλονίκη. Πότε? Υποθέτω το 1890. Ποιο θρήσκευμα είχε? Εβραϊκή, εβραϊκό. Δούλευε η μητέρα σας? Όχι. Ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση που έχετε από τη μητέρα σας? Ποια? Τι θυμάστε για τη μητέρα σας? Ήτανε πολύ καλή μητέρα, πολύ αυστηρή. Αυστηρή και την ακούγαμε όλοι. Μάλιστα το δικό μας σύνθημα ήτανε «Δεν με αφήνει η μαμά». Οτιδήποτε και να μου λέγανε, έλεγα «Δεν θα με αφήσει η μαμά αυτό». Πώς λεγόταν ο πατέρας σας? Μπαρούχ. Πού γεννήθηκε? Στη Θεσσαλονίκη. Ποιο θρήσκευμα είχε? Εβραϊκό. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας? Ήτανε μεσίτης στα απικιακά. Ζάχαρη, καφέδες, τέτοια πράγματα. Όσπρια μου φαίνεται, κάτι τέτοιο. Τι θυμάστε για το πατέρα σας? Πέθανε νωρίς, ήμουνα 16 χρονών όταν πέθανε. Μάλιστα θα τελείωνα το σχολείο, και διέκοψα το πένθος, γιατί ήταν η εβδομάδα του πένθος. Και ήταν πολύ εξαιρετικός πατέρας, πάρα πολύ καλός, δεν μας χάλαγε χατήρια. Έχετε αδέλφια? Είχα αδέλφια, δύο αδέλφια, αγόρια. Και μια αδελφούλα. Ήμασταν τέσσερα εμείς. Θα μου πείτε τα ονόματά τους? Ευχαρίστως. Ο μεγάλος λεγόταν Νταβίδ. Ήτανε τέσσερα χρόνια μεγαλύτερό μου. Το 1910 πιστεύω να έχει γεννηθεί. Μετά ήμουνα εγώ το 14. Μετά ήταν η αδελφούλα μου το 16. Και μετά ήταν ο άλλος αδελφός μου, που ήταν το 22, αν δεν κάνω λάθος. Η αδελφή σας πώς λεγόταν? Λιλί. Λέα. Και ο μικρός αδελφός? Βιτάλ. Χαΐμ. Γνωρίσατε γιαγιάδες και παππούδες? Βέβαια, πώς δεν γνώρισα. Πώς λεγόντουσαν? Της μαμάς λεγόταν Ντόνα και Χαΐμ.
Του πατέρα μου μάλλον δεν το γνώριζα. Δεν γνώριζα. Λεγόταν Μαζαλτόβ Ματίλντ και ο παππούς μου λεγόταν Νταβίδ. Δεν τους γνώρισα. Τι θυμάστε από τον παππού και τη γιαγιά, από τη μητέρα? Από τη γιαγιά τη μητέρα πολύ, γιατί καθόταν κοντά στο σχολείο και έπρεπε να περάσω να τη δω ή καμιά μέρα μεσημέρι να πάμε να φάμε εκεί, από το σχολείο. Τους βλέπετε συχνά? Πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Έχετε αναμνήσεις για θείους, θείες και ξαδέλφια? Είδε, του αδελφό της μαμάς μου. Είχε μόνο έναν αδελφό η μητέρα μου και είχε επίσης εξαδέλφια, του παππού μου αδέλφια. Σε ποιο δημοτικό σχολείο πήγατε? Εγώ πήγα πρώτα στο Λεόν Γκατένιο που ήταν γαλλογερμανικό. Έκανα τα δύο πρώτες τάξες. Και μετά πήγα στη Mission Laïque Française, στο Cours Secondaire, που ήταν για κορίτσια. Σε ποια γλώσσα ήταν τα μαθήματα? Τα μαθήματα στο όλο γαλλικά. Γαλλικά και κάναμε δύο φορές την εβδομάδα ελληνικά και δύο φορές αγγλικά. Θυμάστε κανέναν δάσκαλο ή δασκάλα από εκεί? Πώς. Το γνώριζα την Αριστίδη, μου φαίνεται λεγότανε, στα ελληνικά. Αλλά μετά είχαμε το γιατρό, καθηγητής, που ήτανε, που φύγηκε ο νόμος, όλοι οι Έλληνες έπρεπε να πάνε πρώτα να κάνουν το δημοτικό σχολείο, υποχρεωτικός, και μετά να πάνε σε ξένο σχολείο. Αλλά εμείς είμαστε περάσει, μόνο ο αδελφός μου μικρός, αναγκάστηκε να πάει σε ελληνικό σχολείο τότε. Να πούμε ιδιωτικό καλό σχολείο, το Ζαχαριάδη. Εγώ τελείωσα το σχολείο, αλλά βγήκα από το σχολείο, δεν ήξερα καθόλου ελληνικά. Τίποτα. Μάλιστα ο γιατρός, ο καθηγητής, με έλεγε να διαβάζω τις ταμπέλες έξω και έτσι θα μπορέσω να μάθω λίγο. Ποιοι ήταν οι φίλοι σας στο Mission Laïque? Φίλοι μου ή καμαράντ, συμμαθήτριες. Ναι, ποιοι ήταν οι συμμαθήτριες? Είχα γειτονοπούλες στη Θεσσαλονίκη που καθόμασταν εδώ στα Λία, μερικές που ήταν πάλι στο γαλλικό σχολείο και μία στο ιταλικό. Θυμάστε καθόλου ονόματα από φίλες και φίλοι? Πώς, γειτονοπούλα είχα τη Λίνα Σαλέμ που ήταν κορίτσι, Λίνα Μορντό, την Μποντί Κοέν, δεν είναι στην Αθήνα, δεν είναι στην Ελλάδα πια. Και μετά την Μαρί Μπεράχα, που πήγαινε στο Ιταλικό σχολείο. Και Λάουρα, το επίθετο μου διαφεύγει. Δεν θυμάμαι το επίθετο. Ήταν εκεί κοντά στη γειτονιά. Η Εστέρ Φρανσές επίσης, που ήταν και στο σχολείο μαζί. Σχεδόν η οδός αυτή που καθόμασταν ήταν οι περισσότεροι Εβραίοι. Στο σχολείο ήταν μόνο Εβραίοι ή και αλλόθρησκοι? Επί το πλείστον ήταν Εβραίοι. Και μερικοί χριστιανοί Έλληνες, να πούμε, χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σε κάθε τάξη, αν ήμασταν 23, οι τρεις ήταν μόνο που τελειώνανε σχολείο, πήγαιναν στο ελληνικό, μετά έρχονταν. Μετά από το σχολείο, τώρα πάντα στο δημοτικό λέω, πώς περνούσατε την ώρα σας? Με τα μαθήματά μας. Είχαμε διάλειμμα που παίζαμε τα παιχνίδια. Ήταν πολύ ωραίο σχολείο. Ήταν στη θάλασσα κοντά. Μεγάλο σχολείο, παιχνίδια το ένα το άλλο. Τι παιχνίδια παίζετε, θυμάστε? Ιλκούρ, ιλκούρ, λεφυρέ, πώς θα το πω.
Με ένα σκηνί. Περιγράψτε το λίγο. Με ένα σκηνί το είχαμε γύρω-γύρω όλοι και είχε ένα πραγματάκι στο σκηνί. Και το έπαιρνε, κάθε μια το περνούσε στην άλλη. Και έπρεπε να πούμε πού σταμάτησε. Ήταν αυτό το παιχνίδι. Πολλά χρόνια. Μετά κρύφτω, κάτι παίζουν, τρέχαμε, δεν καθόμαστε. Και μετά το σχολείο, όταν γυρνούσατε στο σπίτι, παίζατε μετά έξω στο δρόμο? Όχι, γιατί το σχολείο ήταν και πρωί και απόγευμα. Να πούμε, δεν τελείωναμε μόνο το πρωί. Το πρωί πήγαμε 3-4 ώρες και το απόγευμα 2 ώρες. Δεν είχαμε καιρό για παιχνίδι. Εκεί μπορεί η γειτόνισσα ή στο σπίτι, η μία με την άλλη, παίζαμε λίγο. Στο κήπο που είχαμε ένα κυπάκι, στη σκάλα που ήταν εσωτερική, παίζαμε όταν ήμασταν μικρές τις χούκλες. Περιγράψτε μου το σπίτι σας στην Οδό Ιταλία. Σπίτι Οδό Ιταλία ήταν πολύ ωραίο σπίτι, ήταν τριώροφο. Καθόμασταν στο τρίτο. Ήταν ένα μεγάλο χολ στη μέση, έτσι ήταν τότε στα σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Και από πλάι ήταν οι κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρία. Είχαμε τρία δωμάτια, το μεγάλο το χολ, με μπάνιο, με ωραία κουζίνα, με βεράντα στη κουζίνα και στα μπαλκόνια από το χολ και από τα παράθυρα του σπίτι. Ήταν 4 γωνίων, από 4 φασάντι είχε, πώς το λένε. Είχατε ρεύμα? Βέβαια. Ποτέ δεν είχα, την ηλικία μου που είμαι, δεν είχα καθίσει ποτέ χωρίς ρεύμα. Πρώτα που υπήρχε ρεύμα στη Θεσσαλονίκη και δεύτερο, εάν αλλάζαμε ένα σπίτι εμείς που έτυχε, ο θείος μου ήταν ηλεκτρολόγος, ο αδερφός της μαμάς. Αμέσως έπαιρνε ρεύμα από δίπλα, δεν ξέρω τι, αν δεν είχε έρθει το φως ακόμα, γιατί μέχρι να γίνει η εγκατάσταση, και δεν μέναμε ποτέ χωρίς φως. Και όταν ήρθα στην Αθήνα, με έκανε εντύπωση όταν έμαθα που υπάρχει μέρη στην Αθήνα το 43 που δεν είχαν φως. Είχατε τηλέφωνο? Όχι, τηλέφωνο δεν είχαμε. Τηλέφωνο προλάβαμε μια φίλη που είχα, που ο πατέρας ήταν ο Ζωζέφ Ναχαμά, διευθυντής τραπέζης της Λαϊκής, της, πώς λεγόταν, Μπανκμινιό, Τράπεζα Ένωση. Εκεί αυτή είχε τηλέφωνο στα τελευταία, που θυμάμαι, όταν ήμουνα εγώ 16 χρονών, 15, είχε η Νόρα τηλέφωνο. Ζει στην Αμερική. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας δωμάτιο στο σπίτι? Δωμάτιο, το δικό μας, τι δωμάτιο, όχι. Υπήρχε ένα δωμάτιο που περνούσατε πιο πολύ ώρα? Τραπεζαρία. Συνήθως και το δωμάτιό μας που γράφαμε πω. Είχατε δικό σας κρεβατοκάμαρα? Ναι. Εγώ με την αδελφή μου. Γιατί ήμασταν 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Βοηθούσατε τη μητέρα σας με τις δουλειές στο σπίτι? Όχι, γιατί είχαμε κοπέλα εκείνο τον καιρό. Με 4 παιδιά που ήταν η μαμά, έπρεπε να είχαν σχεδόν όλες βοηθούς. Η οικιακή βοηθός έμεινε στο σπίτι σας? Βέβαια. Μάλιστα θυμάμαι, μία είχαμε και τη φωτογραφία, δεν σωθήκανε. Είχαν έρθει από το μοναστήρι, πρόσφυγες, Εβραίοι από το μοναστήρι, και την πήρε η μαμά και της έμαθε γράμματα, και μετά έφυγε σε κάποιον θείο στην Αμερική. Μπορεί να έγινε και πάμπλουτη. Και η Χαζή δεν της έγραψε από τέτοιο. Θυμάστε το όνομά της? Σαρίκα. Και το επίθετο? Το επίθετο δεν ξέρω. Αλλά η μαμά της είχε μάθει ισπανικά. Να μπορέσει να γράψει κάτι,
Και μετά έφυγε. Ποιες γλώσσες μιλούσατε στο σπίτι σας? Εμείς μιλούσαμε ισπανικά και γαλλικά. Και έξω από το σπίτι? Το ίδιο, ισπανικά. Και γαλλικά σχολείο και με τις φίλες. Ποια ήταν η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σας? Καλή ήταν, πολύ καλή στην αρχή. Μετά πέθανε ο πατέρας μου όταν τελείωνε το σχολείο, εκεί χαθήκανε όλα. Και μετά είχαμε πουλήσει το σπίτι, πολλά και διάφορα. Αλλά καλά ήμασταν. Μετά δούλευα εγώ σε ένα γραφείο. Η οικογένειά σας πώς περνούσε τα βράδια? Πώς περνούσε τα βράδια? Με επισκέψεις, με να πάνε κάπου, να έρθουν. Εμείς με τα μαθήματά μας. Μπορείτε να μου περιγράψετε μια τυπική μέρα στο σπίτι σας, από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πηγαίναμε σχολείο πρωί και απόγευμα. Ερχόμαστε να κάνουμε τα μαθήματα. Αυτά ήταν. Μετά παίρναμε, εγώ έπαιρνα μαθήματα όπως άλλες πολλές. Είχαμε αυτό μάθημα ζωγραφικής από μια Ρωσίδα δασκάλα που ήταν εξαιρετική. Σχεδόν όλες οι γνωστές που είναι εδώ, όλες παίρναμε μαθήματα. Ήταν τότε της μόδας η ζωγραφική και την είχαμε σχολείο ως δασκάλα. Για ντεσάν την είχαμε, για ζωγραφική. Όχι ζωγραφική, ντεσάν είναι ιχνογραφία. Έτσι δεν είναι? Πώς λεγόταν η δασκάλα? Ζουκόφσκι. Και αυτά τα μαθήματα ήταν μετά από το σχολείο? Βέβαια. Ήταν και άλλες φίλες σας σε αυτό? Πολλές. Και μερικές ζουν εδώ, είναι εδώ. Αρκετές. Περιγράψτε ένα τυπικό γεύμα στο σπίτι σας. Ωραία, ήταν το Σάββατο που είμαστε όλοι μαζί. Και μάλιστα λέγαμε θα πάμε στο τραπέζι. Ισπανικά που λέγαμε έτσι. Που ήταν για να φάμε με τον μπαμπά και με τη μαμά, γιατί κάθε μέρα τρώγαμε άλλη ώρα νωρίς. Φεύγαμε σχολείο, μόλις τρώγαμε, ερχόμασταν 12:00 η ώρα. Τρώγαμε αυτό και πηγαίναμε στις 3:00, πηγαίναμε σχολείο 2 ώρες, κάναμε κάτι τέτοιο. Δεν τρώγαμε. Μόνο Σάββατο και Κυριακή που δεν είχε σχολείο. Και πώς καθόσασταν στο τραπέζι? Είχε ο καθένας μία ορισμένη θέση? Βέβαια. Περιγράψτε μου. Ο καθένας, τώρα το θυμάμαι καλά. Ούτε. Δεν μπορώ να πω. Είναι πολλά άλλα, θυμάμαι αυτό. Δεν θυμάμαι. Θυμάστε τι τρώγατε? Τι τρώγαμε? Κάθε μέρα είχαμε καλό φαΐ. Ήταν η αυτή της Θεσσαλονίκης που σχεδόν όλα τα φαγιά είχαμε κρέας, ή κρέας ή ψάρι. Ή όσπρια να πούμε, και τα όσπρια πάλι με το κρέας. Τα είχαμε εβραϊκά φασόλια όταν λέγανε, ήταν κάτι το εξαιρετικό, δεν ξέρω αν τα έχετε, αν έχετε φάει. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω αν είναι τουρκικό φαΐ ή ισπανικό φαΐ. Τα φασόλια, και ακόμα το έκανα. Δεν έτρωγε ο άντρας μου, αν δεν ήταν έτσι. Τσιγαρίζει πολύ το κρεμμύδι. Μετά από το κρεμμύδι, δεν βάζανε, μου φαίνεται, ντομάτα στη Θεσσαλονίκη. Βάζει τα φασόλια και γίνονται σκούρα από το κρεμμύδι. Βάζαμε και λίγη σάλτσα εδώ. Εκεί μου φαίνεται δεν βάζανε σάλτσα. Αλλά βάζανε κομμάτια από κρέας, από κόκαλα, που κάνανε την Παρασκευή τα φασόλια. Έχουν το κρέας το Σάββατο, βάζαν
τα μελούδια, πώς τα λένε αυτά, τα κόκαλα, κομμάτια από κρέας, κομμάτια, και γίνονται κάτι φασόλια υπέροχα. Κρατούσατε τους νόμους της Κασερούτ στο σπίτι σας? Όχι, όχι της Κασερούτ, αλλά δεν έχουμε μέχρι τώρα, δεν έχουμε φάει τυρί με κρέας μαζί, πώς συνηθίζεται, πώς τρώνε πολύ. Αλλά όχι, ναι, παίρναμε από κασέρ κρέας, από το κασέρ στη Θεσσαλονίκη, που υπήρχαν και πολλοί χριστιανοί, πηγαίνανε και αγοράζανε από το εβραϊκό κρέας το κασέρ, γιατί ήταν πολύ εξαιρετικό. Και τις κότες που τα πουλούσε ένας που τα άσφαζε αλλιώς. Σας δίνω ένα παράδειγμα που είχαμε, αυτό το θυμάμαι, εκείνο στο αυτό το σπίτι, που το Κιπούρ τα κάναμε καπαρά, που κάναμε ένα κοτόπουλο καθένα στο κεφάλι και έπρεπε να σφαχτούν από ειδικό. Και μία μέρα πήγαμε με το κορίτσι απέναντι που καθόταν αυτός που έκανε αυτή τη δουλειά. Το ένα κοτόπουλο είχε κοκκινήσει το πόδι, αποδέσιμο, μαυρίσει λίγο κοκκινή. Λέει, αυτό δεν μπορώ να το σφάξω. Και λέει η κοπέλα, εγώ το σφίξα το πόδι, δεν έχει τίποτα. Το κοτόπουλο ήταν καλό. Και δεν θυμάμαι αν εν τέλει τα κατάφερε και το σφάξε. Γιατί αν είναι κάτι το παραμικρό το κοτόπουλο, δεν το σφάζει. Και όπως άκουγα, που το κρέας το κασέρι ήταν το κάτι άλλο. Σας λέω ότι και οι χριστιανοί πιένανε και ψωνίζαν, παρόλο που ήταν και πιο ακριβό. Είχατε θρησκευτική μόρφωση? Είχαμε ένα δάσκαλο, όταν ήμουνα στο Λεόν Κατένιο, υπήρχε ένα δάσκαλο, πώς λεγόταν, δεν το θυμάμαι. Αυτός ερχόταν σπίτι και μας έκανε λίγα μαθήματα, τα οποία ούτε μια-δυο λέξεις, αν ξέρω, είναι πολύ. Μετά φύγαμε στο γαλλικό σχολείο, που δεν υπήρχε καμία θρησκεία. Εκεί δεν μιλούσανε ούτε οι Γάλλοι, ούτε τον ύμνο το λέγανε, το γαλλικό ύμνο. Το ξέραμε έτσι, όχι. Και γιορτάζαμε. Το γαλλικό σχολείο αυτό έκλεινε για τις εβραϊκές γιορτές, για τις χριστιανικές γιορτές. Και τις καθολικές και τις ορθόδοξες, να πει κανείς. Πηγαίνατε στη συναγωγή? Τότε εμείς κοπελίτσες πηγαίναμε. Ένα Κιπούρ που πηγαίναμε. Δεν πηγαίναμε πολύ. Δεν πηγαίναμε πολύ. Γιατί ήμασταν με τα μαθήματα. Και όταν είχαμε μαθήματα, το Κιπούρ που ήταν κλειστά, το πηγαίναμε, κάναμε τα νη που λένε, νηστεύαμε και πηγαίναμε όλοι μαζί. Ήταν κοντά όλα. Ήταν τη μεγάλη συναγωγή κοντά στο σπίτι, το Μπετσαούλ, πολύ καλό. Το οποίο το καταστρέψαν οι Γερμανοί. Σαν παιδί, ποια ήταν η αγαπημένη σας εβραϊκή γιορτή? Και το Πέσαχ και το Κιπούρ ήταν ωραία γιορτή. Και το Πέσαχ το κάναμε, και το Πέσαχ το κάναμε όπως έπρεπε να κάνουμε. Δεν έπρεπε να υπήρχε ούτε ένα ψίχουλο ψωμί στο σπίτι. Περνούσε ο μπαμπάς και διάβαζε τις γωνίες. Και πιάτα, θυμάμαι, τα πιάτα του Πέσαχ, έπρεπε άλλα πιάτα να μην φάμε στα ίδια πιάτα, άλλα σερβίτσια, όποιος είχε. Όποιος δεν είχε, τα ζεματάγανε τότε. Ήταν ωραίες οι γιορτές. Όχι μόνο αυτό, εκείνες όλες οι γιορτές γινότανε στη Θεσσαλονίκη το κάτι άλλο, που δεν μπορούν ούτε οι Έλληνες, οι Εβραίοι εδώ δεν το πιστεύουν. Που περνούσαν οι φτωχοί αυτοί, με μουσική, με βιολιά, και μετά οι τσιγκάνοι που λέγανε «Ντάλι Παμαντώνα, δώσ' μας το ψωμί». Ό,τι ψωμί είχαμε, φρυγανιές ψωμιά, αυτό έπρεπε να φύγαμε από το σπίτι. Και ρίγναμε από τα μπαλκόνια, ρίγναμε λεπτά σε φτωχούς. Μας χτυπούσαν, τραγουδούσανε, γιορτές. Φαινόταν μεγάλες γιορτές σε εμάς. Καταλάβαινες γιορτή. Και πώς ήταν το σέντρ του Πέσαχ στο σπίτι σας? Πολύ ωραίο.
Πολύ ωραία. Ήταν μόνο η οικογένεια η δικιά σας ή ερχόντουσαν κι αρκετοί, άλλοι? Όχι, η οικογένεια η δικά μου. Ήμασταν 6 εμείς. Και ο καθένας στο σπίτι, όχι. Δεν... Και σε ποια γειτονιά μένατε? Εδώ στη Ιταλία που είναι καμπάνιες. Εξοχή λεγόταν τότε. Και πώς ήταν οι σχέσεις σας με τους γείτονες? Πρώτα ήμασταν όλοι Εβραίοι. Και οι χριστιανοί που ήταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχε. Μάλιστα κοντά στο σπίτι είχαμε ένα τουρκικό σχολείο και το είχαν πιάσει οι πρόσφυγες. Και ξέρετε πως μας αγαπούσαν, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν πολύ εξαιρετικός και ό,τι ήθελαν τους έδινε. Και έτσι ό,τι θέλαμε εμείς ήταν. Ποιοι πρόσφυγες? Οι μικρασιάτες. Που μπορώ να σας πω που ήταν εξαιρετικοί. Από καθαριότητα, άλλο τίποτα. Τα σανίδια τα έβλεπες, εμείς είχαμε μουσαμά. Τα σανίδια τα έβλεπες κίτρινα, θαύμα. Κουρελούδες που είχαν ολοκάθαρα. Αυτοί μας πουλούσανε το κακάο που τους δίνανε και τι άλλο τους δίνανε για να έχουν λεπτά κιόλας, το πουλούσανε. Στο γυμνάσιο Λύκειο συνεχίζετε στο ίδιο σχολείο? Εγώ, βέβαια. Τελείωσε τον προβέ που πήγε για δασκάλα. Θυμάστε κάποια δασκάλα ή δάσκαλα βέβαια, από εκεί? Βέβαια, Μαρμοζέλ Νταρνό, Μαρμοζέλ Αντρέ. Είχαμε τη διευθύντρια, μου φαίνεται, Μαρμοζέλ Σιμών και μου φαίνεται, αυτή λέγανε που ήταν από τη Γαλλία Εβραία. Δεν ξέραμε, δεν μας έλεγαν τίποτα. Θα σταματήσουμε εδώ για να αλλάξουμε κασέτα. Ωραία. Λέγατε για το γυμνάσιο που ήσασταν. Θυμάστε καθόλου τις συμμαθήτριές σας? Βέβαια, πολλές. Όλες Εβραιοπούλες σχεδόν και μια-δυο χριστιανές, οι οποίες ήταν πιο μεγάλες, αλλά ερχόντουσαν για λίγο, για να μάθουν λίγο τα γαλλικά. Λιλί Αλκαλάη, Νέλη Νατζαρή, Έλντα Γκατένιο, Όλη Ασέο, Ζουλή Αλφανταρή μου φαίνεται ήταν, ναι, Ζουλή Αλφανταρή, Λουσί Μπουρλά, και πολλές άλλες, τώρα μη διαφεύγω. Τι μαθήματα κάνατε? Κάναμε απ' όλα. Κάναμε σχεδόν όλα, ήταν ιστορία της Γαλλίας, η Ευρώπη χωρίς τη Γαλλία, η Γαλλία χωρίς την Ευρώπη, που τα ξέρουμε απ' έξω και ανακατωτά. Κάναμε επίσης μαθηματικά, άλγεβρα, γεωμετρία και τέτοια. Κάναμε φυσική, χημεία και φυσική. Histoire naturelle που είναι για τα ζώα, τα βοτανικά, για τις τα φυτά, τέτοια. Κάναμε couture, ράψιμο, μας δείχνανε. Είχαμε τη Μανουαζέλ Ροζαλιά, μια Ιταλίδα εξαιρετική, πολύ καλή. Μας μάθαινε πώς το ένα το άλλο. Πώς να μπαλώσουμε, πώς να καρικώσουμε, πώς πολλά και διάφορα. Είχαμε επίσης, κάναμε αγγλικά δύο φορές. Είχαμε τη Μαντάμ Σαρντένια που μας έκανε. Μετά είχαμε την ελληνικά δύο φορές την εβδομάδα επίσης που μας έκανε μια κυρία Χριστίδη. Σε εκείνη την ώρα κάναμε και άλλα μαθήματα εμείς, γιατί η δασκάλα ήταν καλή, καημένη, δεν ήταν έτσι αυστηρή. Και έτσι βγήκαμε σχεδόν που δεν ξέραμε. Κάτι ξέραμε.
Αυτά. Πότε τελειώσατε το σχολείο? Εγώ τελείωσα το σχολείο το 30, 1930. Το Μάη-Ιούνιο. Και ερχόντουσαν τα αυτά που θα μας εξηγούσαν, μας γραφτά, ερχόντουσαν από τη Γαλλία. Τα, πώς τα λένε, les sujets, αυτά που μας ζητούσαν. Μετά, επίσης, είχαμε για να μας εξετάσουν οραλμά, πώς το λένε, προφορικά ήταν ξένοι καθηγητές από άλλα σχολεία, όχι η δική μας. Ήταν ένας καθηγητής που μας ζητούσε τα φυσική, ο διευθυντής της ηλεκτρικής εταιρείας της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ντουφούρ, Γάλλος αυτός. Και είναι πολύ αυστηρός. Και τον προβέτο πιέναμε το γαλλικό σχολείο το δικό μας, στη Mission Laïc, οι καλόγριες Σαν Βανσάν Ντε Πολ, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, οι καλόγριες, και οι Φρέρ που ήταν στην αγορά πάνω. Ναι. Και τα τρία σχολεία δίναμε την ίδια μέρα. Πρώτα γραφτό, μετά πρώτα, ναι, μου φαίνεται πρώτα γραφτό και μετά προφορικά. Και ήταν, προπαντός ο Ντουφούρ ήταν πολύ αυστηρός. Και οι άλλοι. Αυτά. Μαζευόσασταν με την παρέα σας τις ελεύθερες ώρες σας? Με ποια ελεύθερες ώρες? Όταν τελειώσατε το σχολείο, μετά... Είχαμε, ξέχασα να σου πω ότι στο σχολείο, κάθε χρόνο είχαμε εκεί, στη Θεσσαλονίκη, είχε La Solidarité Française, είχε κάτι μπαράνκες από τους Γάλλους, που ήταν κοντά στο Λευκό Πύργο. Και εκεί κάναμε χορούς. Πότε ήταν καρναβάλι, πότε είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Από τα δύο σχολεία. Που ήταν το γαλλικό σχολείο από τα αγόρια, που ήταν Ευζώνου, και εμείς που είμαστε Βασίλης της Όλγας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Κατά τα άλλα. Μετά άρχισαν στα τελευταία, είχαμε κάτι πάρτι. Μαζευόμασταν λίγες κουπελίτσες να κάνουμε. Να χορέψουμε. Πηγαίνετε σε κάποια λέσχη? Κοπέλα όχι, δεν πηγαίνω. Δεν είχαμε τίποτα. Και πώς διασκεδάζετε? Σας λέω, το σχολείο τα... δεν ήταν πολύ. Και μετά, στα τελευταία, είχαμε στο σπίτι μας, μάλιστα είχαμε ένα φίλο και γνωστό, που ήταν στο γαλλικό σχολείο και αυτός μάλλον ήταν ντολμέ, πώς το λένε, που είναι γυρισμένοι Τούρκοι, μάλλον ήταν Εβραίοι, μερικοί με το, τότε με τους Σαββατάι Σβή είχαν αλλάξει μερικοί, και μας είχε καλέσει αυτός, είχε ένα ωραίο σπίτι, εκεί στο Ρουαζόρ, και ήμασταν και κορίτσια, κοντεύαμε να τελειώσουμε το σχολείο ένα χρόνο πριν να τελειώσουμε. Και αγόρια και κορίτσια. Μερικά. Και χορέμα. Και χορέμα. Απριμιντή δανσάν τα λέγανε. Α, και υπήρχε μετά η Αζιζή που έκανε και τι άλλο. Ένα άλλο είχε Θεοντόρ Έρτσελ, μου φαίνεται, πήγαινε ο αδερφός μου. Και πήγαινα. Μετά όταν τελειώσαμε το σχολείο πήγαμε, υπήρχαν κέντρα. Που πηγαίναμε με τα αδέρφια, με παρέες. Και τι κάνετε εκεί? Χορεύαμε. Τι κάνετε αφού τελειώσατε το σχολείο? Αφού τελειώσατε το σχολείο, πήγα υπάλληλο σε ένα γραφείο, που ήταν του εξάδελφού μου γνωστός. Ήτανε Atlas λεγότανε. Εταιρεία Atlas, Petit Credit. Ήταν μικρό αυτό που δίναν με δόσεις εκείνο το καιρό. Μετά ήρθε ο πόλεμος, κοπήκανε όλα. Πείτε μου λίγο για την κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ήταν μεγάλη? Πολύ μεγάλη ήταν. Αλλά εγώ σαν κορίτσι δεν πήγαινα, δεν είναι όπως εδώ.
λένε οι κοινότητα και πάνω στην κοινότητα θα πήγαιναν άνθρωποι από μερικές ανάγκες που είχαν το ένα το άλλο, ξέρω. Είχε οργανισμούς και ιδρύματα. Αν είχαν. Είχε 1000 πράγματα υπήρχαν. Υπήρχαν το ορφιλινά του Αμποάβ, που ήταν η κορίτσια ορφανές. Μετά υπήρχε το για τα αγόρια, μου φαίνεται τα Λατίνη λεγόταν, δεν ξέρω, η Αμποάβ και εκείνο. Και εμείς τους πηγαίναμε Κυπούρ, τους κάναμε το βράδυ το φαΐ. Το έκανε, ανέλαβε ο πατέρας μου. Και τους πηγαίνανε όλα έτοιμα για να τελειώσουν το Κυπούρ να φάνε απ' όλα. Είχε και σχολεία της κοινότητας. Είχε, το Ταλμούντ Τωρά μου φαίνεται. Ένα, τι άλλο σχολείο είχε αυτό. Μετά υπήρχε η Λανέξ, ένα άλλο γαλλικό. Και υπήρχε η Αλιάνς που ήταν, στην οποία πήγε η μαμά μου. Τελείωσε την Αλιάνς, πολύ καλό σχολείο. Είχε αρχιραβίνο στην κοινότητα. Βέβαια, βέβαια, είχε. Τον ξέρατε? Πώς το ξέρω, γιατί εγώ είχα γνωρίσει την κυρία Μοσέρη, η οποία δούλευε με τον ραβίνο να δώσουν στους φτωχούς και πήγαινα και εγώ βοηθούσα. Πώς λεγόταν ο αρχιραβίνος? Ο τελευταίος λεγόταν Κόρετς, αυτός που τέλος πάντων μας έκανε μεγάλο κακό. Τον γνωρίζετε προσωπικά? Και τη γυναίκα. Ναι, και τα παιδιά είχα γνωρίσει. Αυτοί ήταν Πολωνοί Εβραίοι. Και κάθε ώρα έβλεπα όταν πήγαινα εγώ, ερχόντουσαν Πολωνοί που είχαν ανάγκη. Βέβαια, αυτοί βοηθούσε πρώτα τους δικούς του. όπως είναι σωστό. Και μετά πηγαίναμε με τη Μαντάμ Μοσέρη και εγώ και άλλοι. Πηγαίναμε να δώσουμε κάρβουνα το χειμώνα σε συνοικισμούς. Ήταν πολλοί συνοικισμοί που τέλος πάντων είχαν και δεν είχαν ανάγκη. Υπήρχαν εβραϊκές εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη? Πώς! Και εβραϊκές και γαλλικές. Υπήρχαν L'Indépendant, υπήρχε El Kirbach, ισπανικό. Υπήρχε L'Opinion, L'Indépendant, είπα. Μετά Le Progrès. Υπήρχαν πολλές εφημερίδες. Τα διαβάζετε εσείς? Πώς. Πώς ήταν οι σχέσεις μεταξύ Εβραίος και μη Εβραίος στη Θεσσαλονίκη μέσα? Καλή ήταν. Καλή. Κάτι υπάρχει πάντα. Κάτι. Αλλά κατά το πλήσιο καλά, πολύ καλά. Είχατε συναντήσει ποτέ αντισημιτισμό προσωπικά? Όχι. Όχι, αλλά είχε γίνει στην εποχή μου τα τρία έψιλο. Αυτοί ήταν πολύ. Αυτό κάψανε που πήγανε στους φτωχούς. Κάψανε το Κάμπελ που ήταν ένα συνοικισμό φτωχό. Και τότε, να σου πω, στεναχωρηθήκαμε. Το θυμάστε αυτό? Το θυμάμαι βέβαια. Το είχατε δει? Δεν το είδα γιατί ήταν απάνω ψηλά. Αλλά είπαν κάψανε τα τρία έψιλον. Δεν ξέρω πώς λεγόταν τα τρία έψιλον, τι ήταν. Αυτά, εθνική, το ξέρω εγώ. Και κάψανε το συνοικισμό εκείνο. Ήταν πολύ άσχημο πράγμα. Και αυτό πότε ήτανε? Αυτό ήτανε το 39, το 40, το 39 μου φαίνεται. Τόσο. Πριν να γίνει το διωγμό. Βέβαια, πριν έρθουν οι Γερμανοί. 39, από εκεί. Πότε γνωρίσατε τον μέλλοντα σύζυγό σας? Τον γνώρισα εκεί που δούλευα. Δούλευε και εκείνος εκεί? Ναι, ήταν ένας από τους τρεις συνέτερους. Και ήταν φίλος του εξάδελφου μου, ο οποίος ζει τώρα εδώ. Και πότε αρβωνιαστήκατε? Αρβωνιαστήκαμε στο πόλεμο.
Πριν από το πόλεμο λίγο ήμασταν. Και μετά έπρεπε, λέγανε ότι τότε που έγινε, που μπήκαν οι Γερμανοί, είπανε ότι οι άντρες, ανδρόγυνα, θα πάνε μαζί να δουλέψουν, θα μας στέλνανε στη Κρακοβία, στη δεν ξέρω τι, χίλια δύο λέγανε. Και είπαμε να παντρευτούμε, αλλά δεν ήμουν παντρεμένη. Εν τω μεταξύ άρχισαν να πάρουν καταναγκαστικά έργα τότε που πήραμε, που ήμασταν αργωνιασμένοι. Και εκείνο την ημέρα φωνάξανε τους Εβραίους, τότε το Ιούνιο του 41 είναι, του 41 μάλλον, πριν από το 41, το 40 μήπως. Είχαμε το Γερμανό σπίτι, δεν το είχαμε ακόμα. Δεν θυμάμαι. Φωνάξανε στη πλατεία Ελευθερίας να, να κατεβούν όλοι οι Εβραίοι από το... Και αρχίσαν να τους δέρνουνε. Δέρνανε τον ένα επειδή φορούσε γυαλιά, δέρνανε τον άλλον επειδή δεν φορούσε γυαλιά, ξέρω εγώ. Και είπε ο άντρας μου να μην ξαναπαρουσιαστεί, που λέγανε αυτό ήταν το Σάββατο ή την Παρασκευή, να συναντηθούν την άλλη μέρα πάλι, που δεν είχαν εγγραφεί όλοι. Και λέει δεν θα πάω εγώ. Εν τω μεταξύ... Την πρώτη μέρα είχε παρουσιαστεί, έτσι δεν είναι? Είχαν παρουσιαστεί πολλοί όλοι, στην πλατεία Ελευθερίας. Και μετά δεν παρουσιάστηκε, αλλά είχαμε ένα γνωστό γείτονα, που αυτός είπε, μη πάτε, θα σας γράψω εγώ, έχω ένα γνωστό που γράφει. Και είπε ο άντρας μου να μην πάει. Εν τω μεταξύ μετά από λίγο είπανε ότι θα τους πάρουνε για αναγκαστικά έργα. Και πού έπρεπε να παρουσιαστεί και αυτό. Και είπαμε να πάει σε μια κλινική που είχαμε γνωρίσει. Και όταν πήγε εκεί, λέω να πάω εγώ να πω ότι ο άντρας μου δεν μπορεί να έρθει λόγω που είναι άρρωστος, και ήρθα εγώ. Ήταν αυστριακός αυτός καλός, το δέχτηκε, λέει δεν πειράζει. Εγώ είχα φοβηθεί, αλήθεια είναι, γιατί λέω μήπως πάνε να δω πού είναι και να δουν ότι δεν είναι άρρωστος. Συνάντησα κατά σύμπτωση έναν δικό μας και μου λέει μη στεναχωριέσαι, αν πάνε και εκεί στην κλινική, μόλις θα δούνε που θέλουν να το δουν, θα του βάλουν μια έννοιση, 40 πυρετό, και δεν υπάρχει φόβο. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα όσο πιένανε, στενεύανε τα... Δεν ήταν πια ζωή. Εμείς είχαμε πάρει, φαίνεται η πεθερά μου, ο πεθερός μου και η κουνιάδη μου. Καθόντουσαν απάνω, Εγνατία πάνω. Και επειδή δεν είχαν, ήταν διόροφο και με αυλή, με κήπο, και δεν είχαν, φαίνεται, για τους βομβαρδισμούς, ενοικιάσανε ένα σπίτι λίγο παρακάτω. Και εκεί ήμασταν. Μετά από λίγο που καθίσαμε, πόσο καθίσαμε εκεί λίγο, βγήκε ο νόμος που ο κάθε Εβραίος θα μπουν σε γκέτο μέσα, όχι όποιο συνοικία, όπου κάθεσε. Και είχαν βάλει, να πούμε, δεξιά Αριστοτέλους μπορούσε να καθίσεις, αριστερά, δεξιά όχι. Και αναγκαστήκαμε, ενοικιάσαμε σπίτι για να μπούμε στο γκέτο μέσα. Να μην πάμε με όποιον να είναι. Νοικιάσαμε ένα σπίτι με το κουνιάδο μου, με την πεθερά μου, τρία δωμάτια, και περίσσευε και ένα δωμάτιο και το πήρε κάποια φράγκο. Εκεί καθόμαστε, αλλά κάθε μέρα βγάζανε κάτι. Πότε που δεν μπορείς να βγεις έξω, πότε δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Και βάζαμε τα, είπανε πως θα έρθουν στα σπίτια για κρυσαφικά, για δεν ξέρω τι, και τα είχαμε βάλει σε ένα μαγκάλι τότε, στη μάμα. Εν τω μεταξύ, μια άλλη μέρα κάτι άλλο είπανε, δεν ξέρω τι, λέει ο άντρας μου, δεν πας όλα αυτά να τα πας στον Ανθομιλίδη που ήταν φίλος και συνεργαζόντουσαν κάτι. Είναι αυτός που έχει τα ανθοπολία. Και τότε μας είχαν βάλει και τις κοκάρδες, που δεν μπορούσε να βγεις έξω χωρίς να φοράς την κοκάρδα στην αρχή. Μετά, τι την ήθελες την κοκάρδα, δεν σε αφήνανε να βγεις έξω. Μέχρι ένα σημείο. Να πούμε, από εδώ εγώ
Δεν μπορούσα να πάω στο άλλο δρόμο από εκεί. Ήταν Αριστοτέλος. Εν τέλει εγώ λέω θα πάω. Ήμουνα και έγκυος από το γιο μου. Βγάζω την κοκάρδα. Αν όχι, δεν την έβγαλα. Σας παρακαλώ αν μπορώ να πάω απέναντι. Έχω ανάγκη να πάρω κάτι, είμαι έγκυος και δεν ξέρω τι. Λέει πιένετε. Δεν με είδε τίποτα που φορούσα στη ζώνη μου μέσα. Και πάω στον Αθωμιλίδη, του αφήνω τη ζώνη με λίρες, με χρυσαφικά, με χίλια δυο. Κουταμάρα ήταν αυτό βέβαια, τέλος πάντων. Και τα αφήσαμε εκεί. Μετά μας πήρε και ο Ανθομιλίδης ένα βράδυ που θα πήγαινε ο άντρας μου να μείνει, να πάμε στη κλινική. Σε αυτή τη κλινική την είχε γνωρίσει ένας, ο αδελφός της συνειφάδας μου, που πήγε τον πατέρα που ήταν γέρος, ξέρω εγώ τι ηλικία. Και ακούσαμε ότι αυτή η κλινική φυγάδευε Εβραίους ή Άγγλοι. Η ουσία ήταν πρώτα Άγγλος. Φυγάδευε Άγγλους, φαίνεται τους πληρώναν αυτό. Και είπε μπορώ να σας βοηθώ. Ερχόντουσαν σιδεδρομικοί και ανελάμβαινε να πούμε εγώ θα πάρω δύο μαζί μου. Το πληρώναμε 50 λίρες ήταν, δεν θυμάμαι πώς. Και τους έπαιρνε μαζί και τους έβγαζε από την Πλαταμόνα και μετά ήσουν ελεύθερος. Λάρισα ήταν Ιταλή. Και έτσι έφυγε ο άντρας μου. Και ο κουνιάδος μου, ο αδελφός του κουνιάδου. Και είχαν συναντηθεί με πολλοί άλλοι μέσα στο... Ο κάθε σιδηρόδρομος έπαιρνε και κάποιον άλλο και έβγαζε το ημεροκάμα. Να σας πάω όμως λίγο πίσω πριν πάτε Αριστοτέλος. Ναι, ήμουν... Ήσασταν ακόμα με την οικογένειά σας. Ναι, ναι, ναι. Έμενε κανείς άλλος στο σπίτι σας? Ναι, είχαμε τον Γερμανό που είχαν επιτάξει ένα δωμάτιο. Πώς λεγόταν ο κύριος? Ο Κράμερ. Ήτανε της δικαιοσύνης κάτι κλητήρας, κάτι τέτοιο, κάτι άλλο αυτό. Πολύ καλός, τίμιος καλός, αλλά μόνο ο Εβραίος δεν μπορούσε να δει. Και δεν μας είχε πει τίποτα. Και σας έχω πει ότι στο σπίτι είχαμε τη μιζουζά, παρόλο που δεν ήμασταν πολύ. Καθόταν μπροστά στη μιζουζά και έλεγε γαλλικά, λέει κυρία Αμπαστάντο, την Κυριακή δεν πάτε στην εκκλησία? Έλεγε η μαμά, όχι δεν πάω στην εκκλησία. Δεν του έλεγε γιατί δεν πας στην εκκλησία την Κυριακή, εκεί θα ήταν το δύσκολο, κάτι θα βρεις. Και κάθε φορά μας ζητούσε έτσι που εσείς οι Έλληνες δεν έπρεπε να πολεμήσετε με τους Ιταλούς, γιατί οι Ιταλοί ήταν δικοί μας. Δεν έπρεπε τούτο, δεν έπρεπε εκείνη, τέλος πάντων. Αλλά ήταν καλός, δεν μπορώ να πω. Πόσο καιρό έμεινε μαζί σας? Έμεινε το Ιούνιο. 2-3 μήνες έμεινε. Εμείς διαβάζαμε και για τον πατέρα μου και έπρεπε να έρθουν 10 όπως συνηθίζεται. Και αυτός, αν ήταν αυτός, θα έλεγε τι έχετε εδώ, τι... Και κρυφά δεν ήταν καμιά φορά το απόγευμα. Ένας έμπαινε από το παράθυρο που ήταν ρετσοσέ. Αυτό. Και για να με πάει, έλεγε η μαμά να πάει στη θεία του Σασόν, του Μωρή Σασόν. Να πάει στη θεία που καθόταν κοτσί. Θα σας πάω εγώ. Εμείς δεν θέλαμε να μας δούνε με Γερμανό. Δεν θα ξέρανε τι είναι, τι δεν είναι ο καθένας. Όχι, λέει, πότε θα πας, θα σε πάω. Πότε θα έρθεις. Και ήξερε. Και μετά είχε 2-3 προβλήματα είχαμε. Αυτός ο Γερμανός ήταν, όπως είπαμε, Oberleutnant στο... και είχε μια καζέρνα στο Καραμπουρνάκι. Και είχε εκεί, δεν ξέρω τι έκανε, είχε στρατιώτες. Του φέρνανε το γάλα, το καφέ, του καθαρίζουν τα παπούτσια να τον πάρουν. Και εκεί κοντά υπήρχε ένα κέντρο. Το είχε ένα ζαχαροπλάστης που ήταν δίπλα στο γαλλικό σχολείο. Και όλες οι Εβραιοπούλες πήραμε στο ήδη του ζαχαροπλαστείου και μας ήξεραν. Και ήταν μεγάλη φιλία, πραγματικά. Αυτός είχε και στο Καραμπουρνάκι. Και μια μέρα ήρθε διαταγή να βάλουν οι Εβραίοι, απαγορεύεται η είσοδος στους Εβραίους. Αυτό σου λέει, εγώ έχω όλο Εβραίους φίλους.
Τα κορίτσια από το σχολείο με βλέπουν στο ζαχαροπλαστείο και όλο έχουν μαζί μας να πούνε. Τους λέω, τους ήξερα και το όνομα. Τρία αδέλφια ήταν. Λέει, πώς να το γράψω. Σκέφτηκε αυτός. Λέει, μια που ο Γερμανός κάθεται στη Ματίν, να πάμε να πούμε, αν μπορεί να μιλήσει τίποτα στο Γερμανό, να μην βάζουμε εμείς αυτό. Και έρχεται, την πρώτη φορά κλέψανε κάτι πατάτες από την καζέρνα. Παρατηρούσαν πότε ήταν οι Γερμανό μέσα, δεν ξέρω τι, δεν τους βλέπανε. Εκεί είχαν φορτηγά, δεν ξέρω, φέρνανε 1000-2, πήγαιναν και κλέβανε πατάτες. Και τους είπε ο ένας από εκεί, κοιτάξτε, λέει, ήξερε που κάθεται σε μένα. Και ήρθαν, ή μην τους κάνεις τίποτα, λέει, θα τους βγάλω από εδώ, εάν συνεχίζουν έτσι. Και τους λέει, σας παρακαλώ, είμαστε γνωστοί, αυτό, εντάξει. Τους είπα εγώ έτσι και έτσι ήρθε αυτός να μιλήσει. Εντάξει, άλλη φορά μην τους πιάσει ότι σκόπους μου τα χέρια. Εντάξει. Την δεύτερη φορά ήταν το χαρτί που έπρεπε να γράψουν για τους Εβραίους. Και φαίνεται ο ίδιος πήγε στον ίδιο τον αυτό, το βρήκε και του είπε, φαίνεται, σας παρακαλώ εγώ, εσείς κάθετε σε Εβραίους, ξέρετε πως είναι καλοί, μπορώ να μην... Και φαίνεται το έμαθε αυτό, κατά πάσα πιθανότητα. Σηκώθηκε και έφυγε μια μέρα, χωρίς να μας πει ούτε αντίο. Από ντροπή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί εκεί που έλεγε, είστε οι καλύτεροι, τέτοια οικογένεια, δεν έχω ξαναδεί και αυτό. Και να του πούνε που είμαστε Εβραίοι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να καθίσει. Αυτά ήταν. Πώς είχαν αντιδράσει οι επικεφαλείς της κοινότητας σε όλες τις διαταγές? Πώς είπες? Οι επικεφαλείς της κοινότητας, ο αρχιραβίνος, πώς είχαν αντιδράσει σε όλες τις είπαν να κάνουν αυτό. Πρώτα λέγανε, τούτο. Εντάξει, ας κάνουμε αυτό στο γκέτο. Μετά λέγανε άλλο πράγμα. Μετά λέγανε τα. Ήταν λίγο βήμα-βήμα. Και έλεγες, τι είναι αυτό, δεν πειράζει, δεν θα βγούμε, θα είμαστε εδώ, δεν θα πάμε εκεί. Σιγά σιγά. Μετά, όταν είπαν θα γίνουν οι αποστολές και θα τους διώξουμε, τότε αρχίσανε. Αλλά εμείς είχαμε πει από μιας αρχής να φύγουμε και να μην... Αν μας πιάσουν, να μας πιάσουν από πίσω, όχι να παραδοθούμε. Και έτσι έγινε. Πήγαμε σε αυτή τη... που βρήκαμε στην κλινική. Πήγα να μείνω με τη συνυφάδα μου. Εν τω μεταξύ τα ράδιο έλεγε ο πεθερός μου, και που πάτε, αφήσατε τους άντρες να φύγουν μόνοι, και εδώ λέει ο Ραβίνος ότι δεν θα γίνει τίποτα και τούτο και εκείνο. Τους κοιμίζανε σιγά σιγά. Εμείς πήγαμε σε αυτήν να μείνουμε. Μετά μας πήρε, η αλήθεια είναι, δεν μας άφηνε άνθρωπος να μας πλησιάζει, να μας πει τίποτα. Πώς είμαστε νέες, να πούνε κοντά. Δεν μας αφήστε, τις λέει, αυτές είναι μαυραγωρίτισες, ξέρω εγώ τι έλεγα. Και έτσι μας πήγε μέχρι τη Λάρισα. Εκεί λέγαμε ότι πιάνουνε Εβραίους, εκεί είχαν πει πως πιάσανε. Τι ήταν, οι δικοί μας είχαν βγει να έρθουν να μας συναντήσουν. Ήτανε πώς λέγεται, ο νόμος που δεν πρέπει να, μετά από το που βασιλεύει ο ήλιος, δεν μπορείς να βγεις έξω. La loi martiale. Απαγορεύεται να βγεις έξω. Και βγήκανε τα παλικάρια. Λέω, πού πάτε, λέει, δεν ξέρετε Έλληνες που δεν πρέπει να βγείτε? Ελάτε στην καραμπενερία. Λέει, να σας πούμε, είμαστε Εβραίοι. Α, είστε Εβραίοι, τι θέλετε, πού θέλετε να πάτε? Ευχαριστώ, να σας πάμε εμείς. Έτσι έρχονται οι γυναίκες μας και πηγαίναμε να τις δούμε που ήρθαν. Να πάω, σας πάμε. Μας ήρθαν, μας πήραν, δεν το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Τους έφερα φαίνεται αυτούς και πήγαμε στα σπίτια μας. Είχαμε ένα σπίτι εκεί εμείς, ένα σπίτι οι άλλοι. Αυτό. Καθίσαμε λίγο καιρό στη Λάρισα και από τη Λάρισα μετά
με ψεύτικη ταυτότητα βέβαια, πήγαμε στην Αθήνα. Θα σας διακόψω τώρα για να αλλάξουμε κασέτα. Τελείωσε, μπράβο. Πάω λίγο πίσω στο γκέτο πάλι. Πόσο καιρό μείνετε στο γκέτο? Δεν μείναμε πολύ, πιστεύω. Πώς μείναμε, να σας πω. Πότε πήγατε? Παντρεύτηκα τον Οκτώβριο, εγώ, το 42. 12 Οκτωβρίου του 42. Μετά από λίγο που παντρεύτηκα, είπανε να πάμε στο γκέτο. Πήγαμε στο γκέτο. Και πώς ήταν το σπίτι σας εκεί? Ωραίο, καλό σπίτι σας είπα. 3 δωμάτια. Η πεθερά, η συνειφάδα μου και εμείς. Κάναμε καλά, όλα καλά. Αλλά ακούγαμε πότε το ένα, πότε το άλλο. Ήτανε... Μείναμε... Λίγους μήνες μείναμε εκεί. Μέχρι που φύγαμε... το Μάρτιο πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Φύγαμε για την... Έγινε η πρώτη αποστολή των Εβραίων. Θυμάμαι, ήταν Παρασκευή. Ποια ήταν, χρονολογία? Του 43. Το 42 έμεινα, που παντρεύτηκα 42 και έμεινα στο γκέτο. Μείναμε εκεί, πήγαμε στη Λάρισα, καθίσαμε το Μάρτιο. Η μαμά σας με την... Η μαμά ήταν σε άλλο γκέτο, στην... πώς να σας πω, στο Φάληρο, στο Μιζραχή. Κοντά, στο Ιταλίας, εκεί κοντά. Μιαούλης. Ενώ ήταν στο Βασιλείο Γεωργίου απάνω και φαίνεται πήραν σπίτι και δεν μπορούσα να πάω εγώ. Δεν κυκλοφορούσατε ελεύθερα? Όχι, δεν μπορούσα να πάμε από ένα γκέτο στο άλλο, έπρεπε να πάρεις άδεια και δεν ξέρω τι. Και τις είχαν κάνει σιοντάζ που πιάσαν την κόρη σου, κάτι τέτοιο, αλλά δεν ήταν αλήθεια. Εγώ έμεινα εκεί στο γκέτο που μείναμε και είπαμε να φύγουμε και Μάρτιο φύγαμε. Άρα καθίσαμε εκεί, παντρεμένοι μπορεί να Οκτώβριο-Νοέμβριο. Το Δεκέμβριο άρχισε η φασαρία, σε γιορτές άρχισε πάντα. Χριστούγεννα αυτά. Και πήγαμε, καθίσαμε στο σπίτι του γκέτο, εκεί. Μετά πήγαμε στον Ανθομελίδη και κάθισα. Και από εκεί μας πήρε οι χριστιανοί στο σπίτι και και φύγαμε στη Λάρισα. Τα γκέτο ήταν περιφραγμένα? Όχι. Λέγανε αυτό το τετράγωνο εδώ μπορείτε να μείνετε, απέναντι όχι. Και όποιος ήταν που καθόταν απέναντι έπρεπε να έρθει από εδώ. Ήταν φυλαγμένο? Ναι, υπήρχαν πολιτοφύλακες. Δικοί μας και ξέρω εγώ τι ήταν και Έλληνες, ποιος ξέρει. Και εγώ ζήτησα για να πάω σε έναν... Ναι. Μπορούσαν οι άλλοι να μπουν μέσα στο γκέτο? Οι χριστιανοί? Ναι. Οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί βέβαια, γιατί όχι. Μπορούσαν να πάνε όπου θέλουν, δεν είχαν. Όλος ο καυγάς ήταν για μας. Για να μας έξω συγκεντρωμένοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Πείτε μου λίγο για το γάμο σας. Εμείς είπαμε να παντρευτούμε γιατί λέγανε ότι όσοι είναι παντρεμένοι θα πάνε μαζί. Και λέω προκειμένου να πάμε χωριστά, να πάμε να παντρευτούμε. Και παντρευτήκαμε έτσι. Πώς ήταν η τελετή? Η τελετή ήταν καλή, ο συγγενής και φίλοι. Μάλιστα της Ρένα Μόρχου η πεθερά είχε έρθει. Είμαστε φίλοι και αυτά. Καλή ήταν. Είχατε κάνει γλέντι μετά? Α, για γλέντι ήμασταν. Όχι, δεν κάναμε γλέντι, βάλαμε τραπέζι, δεν ξέρω τι. Καθόμασταν έτσι. Πηγαίναμε μια βόλτα από εδώ και από εκεί, τίποτα άλλο. Όταν...
και δεν ξέρουμε τι θα μας γινότανε. Όταν πήγατε στο γκέτο, είχατε πάρει πράγματα μαζί σας από το άλλο σπίτι? Πήραμε λίγα πράγματα. Λίγα. Και δώσαμε στη γειτόνισσα κάτω, είχαμε μια πολύ καλή γειτόνισσα, Σμαρό, που ο πατέρας ήταν αρτοποιός. Εξαιρετικός άνθρωπος. Πολύ καλή. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Και δώσαμε τη βιβλιοθήκη, η οποία την έχω μέσα. Τη βιβλιοθήκη, τα βιβλία. Σε άλλοι που νομίζαμε καλοί, εκείνοι τα πήρανε και δεν τα γυρίσανε. Μάλιστα ένας. Εγώ αυτό να το κυνήγησα όταν απελευθερωθήκαμε. Δούλευε στους Γερμανούς, στους Αμερικάνους. Μέχρι εκεί το κυνήγησα. Αλλά δεν ξέρω τι πήρα, τι δεν πήρα. Κάποια πράγματα. Του είχα δώσει τη βιβλία, τι πράγματα, τι δεν του είχα δώσει. Και μετά σου λέει να μην τα γυρίσει τίποτα. Εκεί, στο γκέτο, καλά ήταν. Παντρευτήκαμε, έμεινα έγκυος χωρίς να θέλω. Έκανα, φρόντισα να μην να αποβάλω, δεν μπόρεσα. Φύγαμε για την Λάρισα. Όταν αποφασίσατε να φύγετε για τη Λάρισα, η μητέρα σας με τα αδέλφια σας, τι είχαν αποφασίσει εκείνοι? Τίποτα, θα πήγαιναν. Έπρεπε πολλά λεπτά να δώσουν. Τα παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνανε. Και δεν μπορούσαμε, τηλέφωνο δεν είχε, δεν μπορούσαμε να... Εγώ τους έστελνα πράγματα με τους Ιταλούς, αυτό το θυμάμαι. Τους έστελνα πράγματα με τους Ιταλούς. Δεν ξέρω πώς ήτανε που γνώρισα και δουλεύανε κάπου εκεί και τους πήγαινα πράγματα στους Ιταλούς να το δώσουν στους δικούς μου. Πώς ήταν αυτό, δεν το θυμάμαι καλά. Οι Ιταλοί βοήθησαν πάρα πολύ, δεν μπορούμε να πούμε. Και η μητέρα σας ήξερε ότι θα φεύγετε, θα φεύγατε? Ναι, και τις είχαν πει πως με πιάσανε να τους δώσουν λεπτά. Λέει, μαμά μου, δεν έχω τίποτα να σας δώσω. Τις κάνανε σαντάζ, τη μάνα μου, ψέματα. Εγώ έδωσα σε κάτι αλεξάκι, μάλιστα η μητέρα μου, όλα τα πράγματα, να μου τα κρύψουν. Η μητέρα μου τα έδωσε στον αλεξάκι ένα γείτονα πολύ καλό που είχαμε πριν από αυτό, στο σπίτι που καθόμαστε. Μετά που πέθανε ο πατέρας. Πολύ καλό η γυναίκα του. Τα πήρανε όλα. Δεν γυρίσανε, δεν γύρισε η αδελφή. Και μου έλεγε η μάνα μου, όταν έδωσε εσύ τα πράγματα, δώσε και τα δικά μου. Λέω, αυτοί μου κάνουν χατήρι να πάρουν τα δικά μου. Δεν ήταν χατήρι, γιατί αν δεν ζούσαμε θα τα παίρνανε. Αλλά εκείνη τα πήρανε, γιατί όταν ήρθα να πάω να τους δω μετά πολεμικός, βλέπω ότι η ψυχοκόρη με βελούρ σιφόν, σε 70 χρόνια, 80, 60 χρόνια πριν, το βελούρ σιφόν ήταν για τουαλέτα, για να πας στο πρίγκιπα. Και τη βλέπω ότι ναυσικά με φορεματάκια από βελούρ σιφόν της μητέρας μου, που μας είχε δώσει δύο φορέματα. Το ένα το είχα. Πήρανε όλοι τις αδερφείς μου. Τι σεντόνια που κάνανε πρίκα, ό,τι έκανε για μένα η μαμά, το έκανε και για την αδερφούλα μου. Λέω, αυτοί χαθήκαν, τι μπορώ να πω. Τα δώσαν πίσω. Ποιος θα τα πάρει πίσω όταν φεύγει? Τα έδωσε πριν, γιατί τα έδωσε, για να τα πάρει πίσω? Τα πήραν και δεν τα δώσαν. Αυτά ήταν. Όταν πήγατε στη Λάρισα, περιγράψτε μου λίγο τη διαδρομή, πώς φύγατε από τη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε την κοπέλα αυτή. Κάτι μας είχε κάνει εκεί μέσα. Με άνοιξε λίγο τη βαλίτσα, κάτι. Αλλά μετά φέρθηκε πολύ εντάξει. Με ποιο μέσον πήγατε? Μέσον με αυτή την κοπέλα που ήταν στην κλινική και μπορούσε να αναλάβει δύο γυναίκες να τις φαίνεται έδινε να φάει ένας. Για λες, αυτές μη ζητάτε πολλά και διάφορα. Θυμάστε το όνομά της? Δεν θυμάμαι. Το θυμόμουν έναν καιρό, δεν το θυμάμαι πια. Δεν το θυμάμαι. Ήταν μια φορά πολύ καλή. Δεν άφηνε άνθρωπος να μας πλησιάζει. Και εγώ, επειδή δεν ξέραμε και ελληνικά, έλεγα στη Ματίλτ που λεγόταν και η συνυφάδα μου, στο παράθυρο Ματίλτ, για να μην μας μιλήσει ένας, καλημέρα να μας πει, θα καταλάβαινε ότι
δεν είμαστε χριστιανές Ελληνίδες και αν ήξερε που πιάνουνε και αν προδίδεις ένα θα σου δώσουνε λεπτά, τι άλλο θες. Και δεν μιλήσαμε. Αυτή κοντά. Ένας να ήρθε κοντά, ορίστε, τι, είσαι μαύρα, ορίστε, τι τους μιλάτε, τι μιλάτε. Κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι στο παράθυρο. Η κοπέλα πήγε μαζί σας μέχρι τη Λάρισα. Δεν θυμάμαι αν μας πήγε μέχρι τη Λάρισα ή όταν ήρθε Πλαταμόνα και δεν κάνουν πια. Αυτό πήγαμε μόνοι μας. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Και πώς πήγατε, με τρένο ήσασταν ή με στο τρένο, όπως είμαστε Πλαταμόνα, μετά είναι Λάρισα. Που θα αρχώσουν οι δικοί μας. Αλλά εμείς, εδώ που τα λέμε, δεν ξέρουμε να ταξιδέψουμε ένα βήμα από το σπίτι. Δεν είχαμε. Στην Πλαταμόνα υπήρχε μπλόκο. Στην Πλαταμόνα κατεβαίνανε και κάνανε μπλόκο οι Γερμανοί. Να δούμε ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, αν είναι κανένας φυγά, ξέρω εγώ. Αλλά όλοι φύγανε, όλοι είχαν τα μέσα. Εσείς τι ταυτότητα είχατε? Είχαμε χριστιανική ταυτότητα τότε. Και εδώ κάναμε με τον Έβερτ. Μάλιστα τον Έβερτ τον είχαν κάνει σαν τον Εβραίο. Μια μέρα είχα έναν, ήμουνα διαχειρίστρια εδώ στο σπίτι και έπαιρνα πετρέλαιο πριν λίγα χρόνια, 8 χρόνια πριν, 10 χρόνια. Έπαιρνα το πετρέλαιο, μου λέει, και ο πατριώτης σας τι κάνει? Λέω, για ποιο πατριώτη, μου λες, για να δούμε. Γνωρίζει τον ένα τον άλλο. Για ποιο πατριώτη, μου λέει. Καλά, για τον Έβερτ. Γιατί είναι πατριώτης μου, είναι. Λέει, δεν είναι και αυτός Εβραίος? Όχι, λέω, είτε το κάνετε το καημένο Εβραίο χωρίς να είναι. Έτσι νομίζα, έτσι λένε. Λάθος είναι. Ο πατέρας, λέω, βοήθησε Εβραίος. Έδωσε ταυτότητες, αυτό ήταν. Που ο Έβερτ ο πατέρας έδινε και ταυτότητα στους Εβραίους και φυγάδευε Άγγλους. Έτσι έχω ακούσει. Ήταν της αντικατασκοπίας. Και βοήθησε πολύ, μας έδωσε ταυτότητα. Εσείς τότε πώς είχατε αποκτήσει την ψεύτικη ταυτότητα? Την ψεύτικη ταυτότητα, κάποιος στη Θεσσαλονίκη μας την έβγαλε. Πώς μπορούσαμε να ταξιδέψουμε? Πληρώσατε γι' αυτό? Δεν θυμάμαι και κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς να πληρώσεις. Την κοπέλα της δώσαμε 50 λίρες χρυσές. Αυτό το θυμάμαι. Τι ήταν το όνομά σας? Ευανθία. Μετά την άλλη ταυτότητα βάλαμε Καΐδης, Ματούλα. Ματούλα με λέει μία, πώς είναι, Σταματούλα, ναι, Σταματούλα. Σταματούλα Χαΐδου. Και ο άντρας μου Σόλων Χαΐδης. Και το παιδί τον έχω γραμμένο, το γιο μου, στο Λυσιατρίο, πώς λέει. Ληξαρχείο. Ληξαρχείο, που το γράψανε από τότε που το γέννησα εκεί, αβάφτιστος Χαΐδης. Και μετά ελευθερωθήκαμε. Όταν ελευθερώθηκα, λέω, δεν πάω να το γράψω κανονικά το παιδί. Και πάω μια μέρα και λέω, έτσι και έτσι, έχω το γιο μου γραμμένο εδώ και είναι έτσι γραμμένο και είμαι έτσι και... Αλλά λέει, θα πρέπει να πάτε να φέρετε χαρτί από εδώ, από εκεί, από εκεί. Τώρα είχαμε ελευθερωθεί, τα ελληνικά ακόμα δεν ήταν τίποτα. Τα αφήνω έτσι όπως μου τα είπε. Πάω μετά από 2-3 μήνες, λέω, θέλω να γράψω το γιο μου. Είναι κατοχή, δεν τον έχω γραμμένο. Πώς είναι? Λέω, Σάββας Χαουέλ, Σάμπι, Σάββα, Σαμπετά. Του έλα και Σάββα, του έλα και Σάμπι. Και τον έγραψα. Και είναι ο άλλος, το γυρεύουνε. Και είπα να πάω πόσο καιρό, να πάω να τους πω, κύριε, έχετε έναν λιπόταχτο, πώς λέγεται, λιπόταχτο Χαΐδης. Να έχετε υπόψη ότι ο Χαΐδης πήρε και συγχαρητήρια από εκεί που ήταν από τον αξιωματικό. Λέει και έχει κάνει το στρατιωτικό πολύ καλά και αν θέλετε το σβήνετε, αλλά δεν έχω πάει. Γιατί μια που ελευθερώθηκε εκείνη τον καιρό και να της λέτε 100 χαρτιά να φέρει για να γράψει το γιο της, μετά άνοιξε και τη λήξη. Στην
Στην Λάρισα όταν φτάσατε, ποιος σας είχε δεχτεί εκεί πέρα? Στο Λάρισα μας δέχτηκε ο Φελούς, πολύ καλός αυτός, μας δέχτηκε. Καθίσαμε λίγο καιρό, μετά φύγαμε για την Αθήνα. Πού καθίσατε στη Λάρισα? Στο Φελούς στο σπίτι, Λάζαρος Φελούς. Αυτός δεν ζει, ζει ο γιος, λέγεται, το Μοσονάκο. Είναι της Ρίνας, Ρίνα Φελούς, τη ξέρεις, τη Κέτη. Κέτη είναι συμπεθέρα με την Έλντα, με την Έλντα Μπουρλά, Κέτη Σαμουήλ. Δεν τη ξέρεις? Ναι, τη ξέρω, ναι. Η αδερφή Φελούς που μας αυτός στο σπίτι. Και ποιος ήταν μαζί σας τότε στη Λάρισα? Εγώ με τη συνειφάρα μου και εκεί συναντήσαμε τον άντρα μου, τον κουνιάδο μου, τον αδελφό του, της κουνιάδας μου. Αυτοί καθίσαν σε ένα σπίτι άλλο, εμείς καθίσαμε στους Φελούς. Όταν ήρθαμε στην Αθήνα, εκεί άρχισε άλλο. Δεν ήταν διωγμό ακόμα, μέχρι που πήγα να γεννήσω. Παρόλο αυτό, φυλαγόμασταν. Δεν πηγαίναμε, είχαμε το όνομα Χαΐδης, να πω. Και μετά που γέννησα το παιδί, μου είπανε αν θέλουν να το δώσουν να το βαστίξουν σε μια στέγη. Αν εγώ θα πει να είσαι στο βουνό με τον άντρα μου ή κάπου αλλού. Αποφάσισα, όχι δεν αποφάσισα, συνάντησα μία, έλεγα να έχω το παιδί μαζί μου, λέω πού να το αφήσω, όπου θα πάω. Λέω μήπως το θέλουν, πώς ακούω το που παίρνουν παιδιά. Λέω όπου θα πάω, εγώ θα πάω. Συνάντησα μία Αρμένισσα, πολύ καλή γυναίκα και μου λέει Ματίλ, κοίταξε, ας το παιδί σου, όπως σου λένε, σε μία στέγη και πήγαινε με τον άντρα σου. Το παιδί, αν είσαι, αν θα γυρίσει ζωντανή, θα το βρεις. Αν είσαι με το παιδί εσύ, άβγαλτη, μόνη σου με το παιδί, τι θα κάνεις. Ελληνικά δεν ξέρεις. Μόνη σου με το παιδί, τι θα... Και το σκέφτηκα καλά. Ήταν η κυρία Λαμπρινούδη, η οικογένεια Κοντουριώτου, μια πολύ καλή οικογένεια. Και η κυρία Μελά, που ήταν πρόεδρος η μία της στέγη, μια παιδική στέγη που παίρνανε των εργαζομένων γυναικών τα παιδιά από το πρωί μέχρι το απόγευμα, και το απόγευμα πηγαίνανε οι εργαζομένες, τα παίρνανε. Λέει, εσείς το παιδί θα το βαστίξουμε και μέρα και νύχτα, πρώτη φορά. Και το βαστίξαν, τον πήγα εγώ, το 12 Οκτωβρίου που το πήγα. Μου είχαν πει ότι μήπως θα χρειαστεί να το βαφτίσουμε. Βαφτίστε το. Το παιδί έχει περιτομή και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το έχουμε κι εμείς, γιατί αμέσως είναι σημάδι ότι είναι Εβραίο. Αν το βαφτίσω, βαφτίστε. Για μένα βάφτισμα δεν είναι τίποτα. Και αν ζω και με κλάματα με το κακό, πάω το παιδί. Οι άντρες δεν πήγανε στο βουνό και γυρέψαμε σπίτι. Πριν να γυρέψουμε σπίτι, όταν που πριν να δώσω το παιδί, είχαμε βρει ένα σπίτι σε μια οικογένεια Μπαρτζακούλια, που πήγα εγώ με το παιδί, μήπως οι άντρες θα φέρνανε. Αυτή η γυναίκα μας βρήκε το δωμάτιο και αποφασίσαμε να δώσω το παιδί στη στέγη και να καθίσουμε εγώ με τον άντρα μου σε ένα δωμάτιο. Και που δεν έχουμε παιδί, πηγαίναμε κάθε Κυριακή και το παίρναμε. Να σας πάω λίγο πίσω, πάλι, ναι, στη Λάρισα. Πώς πήγατε από τη Λάρισα μετά στην Αθήνα? Από τη Λάρισα στην Αθήνα βγάλαμε εισιτήριο. Αλλά δεν θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας που δυστυχώς Εβραίος, είχε ανάγκη από λεφτά. Μου δίνει ένα εισιτήριο που μπορούσε να με κάψει ολόκληρη, που ήταν περασμένο, ξέρω εγώ τι εισιτήριο ήταν. Με βλέπει ένας σιροδρομικός και μου λέει, κυρία, αυτό το εισιτήριο είναι χάλια, πάρτε, βγάλετε άλλο εισιτήριο. Και έβγαλε άλλο εισιτήριο,
Ο Χανέ, ένας Χανές, πέθανε αυτός ο Χανέ. Και τον είχα βρει. Και τον είχα, έπρεπε να μου ζητήσει λεπτά να σου δώσω. Πού, που τούτε. Και... δεν είχα ανάγκη, δεν θα του περνάω όχι τα λεπτά το εισιτήριο και πιο πολύ. Τέλος πάντων. Και πήραμε εισιτήριο, βγάλαμε εισιτήριο και ανεβήκαμε στο τρένο. Και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ξέραμε πού θα κατεβούν. Πού πήγατε? Μας... στην Αθήνα. Οι φίλοι μας περιμένανε. Γιατί που θα ερχόμασταν. Μάλιστα, πώς όταν κάνεις κάτι, ο άντρας μου όταν πήγε στρατιώτης στο Αλβανικό που πήγε, έτυχε, γνώρισε έναν. Κοίταξε, αρχίζουν και μου φεύγουν. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Αυτός καθότανε στο Φάληρο και γυρίσανε μαζί με τα πόδια από την Αλβανία. Και αυτός του είπε, έλα στο σπίτι. Και ήταν γεμάτος ψήρες. Και πήγε στην Αθήνα, στην Αθήνα στο Φάληρο. Το δέχτηκε η γυναίκα του, νέο παντρεμένη. Και αυτό. Και μετά ήρθε ο άντρας μου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τότε εμείς είχαμε πολλά καλά. Η Θεσσαλονίκη ανήκει λεπτά, όχι να καταλάβεις τι ήταν 41, τίποτα. Τι ζαμπόν Ουγγαρίας, από όλα τα πράγματα, φαγιά, από όλα τα καλά. Μόνο να έχεις λεπτά, να έχεις λάδια να δώσεις. Ο πεθερός μου και ο κουνιάς μου ήταν σακέμποροι. Τότε σακέμποροι είχαν πολύ πέραση. Τέλος πάντων, μετά από λίγο που τους βοηθήσαμε και τους στείλαμε 1000-2 πράγματα στους εδώ, έτυχε να έρθουμε εμείς, τέλος πάντων, πέθανε και αυτός. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Μας δέχτηκε στο σπίτι του, από τα καλά που τους είχαμε στείλει. Εδώ στην Αθήνα τώρα. Στο Φάληρο, ναι. Όταν γυρίσαμε από τη Λάρισα, μας πήρε εκεί στο Φάληρο. Και καθίσαμε εκεί αρκετά, έξω 15 μέρες, μέχρι που μας πήρε ο εξάδελφός μου στο Στέι Πατρίδος. Και ποιος ήταν μαζί σας τότε? Όχι, εγώ με την... με τον άντρα μου, που πήγαμε στο Φάληρο, που είχαμε γνωρίζει τον... Έχει ένα ζαχαροπλαστείο, ο αδελφός του έχει ζαχαροπλαστείο Φάληρο. Τέλος πάντων. Καθίσαμε εκεί. Η συνυφάδα μου πήγε σε ένα άλλο σπίτι με την ύφη και με τον αδελφό της. Πήγανε σε κάποιο σπίτι που η πεθερά από κάποιον αξιωματικό, ο πεθερός, είχε ένα σπιτάκι έτσι σε μια αυλή πάλι, 2-3 δωμάτια. Και τους πήρε να ταΐσουν το γέρο και να του δώσουν και κάτι χαρτζιλίκι και να τους έχει και κρυμμένα, Αντιοχίας. Ήταν καλά. Εμείς με πήγανε ο εξάδελφός μου σε αυτή τη φίλη, την Πόπη Μπαρτζακούλια, στο σπίτι προς το λεωφόρο Αλεξάνδρα Ιπποκράτους, Χαριλάου Τρικούπη. Κάθισα εγώ λίγο καιρό εκεί και εκεί της πλήρωνα εγώ λεπτά. Του έδινα μια λίρα την εβδομάδα ή το μήνα. Δεν καθίσαμε πολύ. Βοηθούσα λίγο και έδωσα το παιδί 12 Οκτωβρίου. Και εμάς μας βρήκε η θεία που ήμασταν, πώς το λένε, από το Πειραιά, από τον βομβαρδισμό του Πειραιά. Και καλά έλεγα, δεν ξέρω τι είναι ο Πειραιάς, θα με ρωτήσω. Πειραιά είναι μια πόλη όπως όλες οι πόλεις. Τέλος πάντων, και κάθισα εκεί. Αλλά αυτή ήταν μια αγριά που μας το ενίκιασε δίπλα. Ένα δωμάτιο, ούτε κουζίνα, και μια αυλή. Μια αλλού, ένα δωμάτιο, ένα σπίτι, μια αυτού και ένα πλυσταρίο. Και εκεί έζησα λίγο καιρό. Το παίρναμε το παιδί κάθε Κυριακή, το πήγαινε η Πόπη και μας το έπαιρνε. Και μας το πιέναμε Αντιοχίας. Και εκεί που καθόμουν δεν ήξεραν που έχω παιδί. Μου λέγαν πώς τα περάσατε, την περάσατε ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και έχω τη φωτογραφία. Πότε γεννήθηκε το παιδί σας? Το παιδί γεννήθηκε 2 Αυγούστου. Και 12 και 15 Οκτωβρίου
Του 43 τον έδωσα. 2,5 μηνών ήταν. Τον έδωσα και έλεγα εγώ μήπως. Μετά είδα ότι οι Λαμπρινούδοι ήταν πολύ καλοί, πολύ καλοί άνθρωποι. Μάλιστα είχαν και αυτοί περιτομή, χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είχαν γεννηθεί στην Αγγλία. Και οι Άγγλοι κάνουν περιτομή. Είχατε επικοινωνία με τη μητέρα σας αυτό το καιρό? Από το αμπά, έφυγα από τη συγκοινωνία, τίποτα. Φύγανε μετά αυτοί. Εμείς φύγαμε. Την μέρα που φεύγαμε εμείς για τη Λάρισα, φεύγανε η Θεσσαλονίκη και αρχίσει το Βαρονίσου πρώτα. Το ένα μετά με τη σειρά. Κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες, κάθε πότε, ήταν αποστολές. Φεύγαμε, τελείωσε. Είχατε μάθει ότι έφυγε με κάποια αποστολή? Βέβαια. Μια ούλη αποστολή φύγανε. Φύγανε. Δυστυχώς. Αλλά η μάνα μου ίσως πέθανε στα βαγόνι και δεν υπέφερε τίποτα, γιατί θα ήταν μαρτύριο. Οι άλλοι που φύγανε... Και τα αδέλφια σας είχαν φύγει? Και τα αδέλφια με τη μάνα και με την αδελφούλα μου. Δεν φύγανε, δεν μπορέσαν να φύγουν. Τα αδέλφια έζησαν, μου είπανε. Γιατί είναι κάποιος στην Αμερική, ο οποίος μου είπε ότι έζησε μέχρι τον πόλεμο, μέχρι την απελευθέρωση, μετά από τύφο, δεν ξέρω τι. Και δεν βρήκα κανένα. Το σπίτι σας στη Τρικούπη που ήταν στην αυλή, πώς ήταν το σπίτι αυτό? Ήταν μόλις έμπαινες, ένα δωμάτιο, μια αυλή. Και δεξιά ήταν μια κουζινίτσα με ένα δωμάτιο, το οποίο η γριά ενίκιασε το δωμάτιο και έμενε στη κουζίνα. Και δίπλα άλλο δωμάτιο, δίπλα άλλο δωμάτιο, τέσσερα δωμάτια και με ένα πλυσταριό. Και εσείς είχατε το ένα δωμάτιο μόνο? Ναι, το ένα δωμάτιο με αυτές τις βρυσούλες που... Τόσο μικρή βρυσούλα. Ξέρετε, αυτές ένα ντεποζιτάκι τόσο, με μια βρυσούλα να, τόσο ψηλή ήταν. Υπάρχουν τέτοια. Και πού μαγειρεύατε, μπορούσατε να μαγειρεύετε? Είχα μια φουφού και μετά η γριά που καθόταν δίπλα με έδινε. Θα σταματήσουμε εδώ για να αλλάξουμε κασέτα. Τελείως πάλι. Η κουβέντα βλέπω. Λέγαμε για το σπίτι στην Τρικούπη που μένετε στην αυλή. Ναι, Κομνηνών. Κομνηνών. Πώς αποκτούσατε φαγητό εκεί? Σε μια κατσαρόλα μέσα, λίγο έξω στην πόρτα που μπαίναμε ή μέσα. Πηγαίνετε στα μαγαζιά και ψωνίζατε? Εκεί κοντά με μια γειτόνισσα. Οι γείτονες γνωρίζανε κανείς ότι ήσασταν Εβραίοι? Όχι. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Ούτε αυτή, γιατί της έλεγα, καλά δεν έβλεπες που έρχονται οι κουνιά, που είμαστε κάτι. Καταλάβαινε κάτι είχατε, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν ήξεραν τι είναι και οι Εβραίοι. Αυτή ήταν από την Καλαμάτα. Μάλιστα τις προάλλες μου είχε πάρει ο άντρας. Τι κάνεις, κυρία Ματούλα, και δεν ξέρω τι. Καλή άνθρωπο, πολύ καλή. Έχετε ακόμα σχέσεις μαζί τους? Είχα πολύ καιρό μετά το ένα με το άλλο. Μακριά οι αποστάσεις ο καθένας. Έπρεπε να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας για να μην καταλάβουν ότι ήσασταν Εβραίοι? Μα δεν ήξεραν τίποτα αυτοί. Τι σύμπερο, δεν έχουμε τίποτα εμείς. Έβλεπα τη συνειφάν του κουνιά που ερχόντουσαν μετά. Όταν ήρθανε, το είχαν γνωρίσει πια, μου φαίνεται. Γιατί καθίσαμε μετά και από την απελευθέρωση. Αλλά και πριν ήταν και ένας άλλος εξάδελφος. Ο άντρας μου που μας καλούσε για φαΐ μια φορά, δεν μπορούσε να κάνει το σταυρό, το έκανε με το αριστερό χέρι. Και λέω, τύπο, που πας και κάνεις, ούτε το είχαν προσέξει αυτοί. Θα πάει να δει πώς κάνεις εσύ το... δεν κοιτούσαν αυτό. Όταν είχατε το μωρό μαζί σας για τις 2,5 μήνες που το είχατε, ήταν εύκολο να βρείτε γάλα για το μωρό? Μας δίνανε γάλα. Πήγαινε η Πόπη και μας δίνανε. Μας δίνανε γάλα, έπρεπε να γυρίσει τα κουτιά, εγώ δεν τα γύριζα. Μου είπαν, μην τα γυρίζετε εσείς. Μετά το έδωσα το παιδί. 2,5 μηνών. Δίνανε από το Ερυθρό κάποιους
υπήρχαν επιτροπές που δίνανε γάλα. Εμείς ήμασταν γραμμένοι. Και τα πληρώνετε? Όχι, όχι. Δεν τα πληρώναμε. Λίγο καιρό μέχρι που να πάω να γεννήσω. Έκατσα 15 μέρες και πιο πολύ στην κλινική. Λέω όσο μπορείς κάθε περισσότερο, ποιος θα σε κοιτάξει. Μετά που πήγα σπίτι εκεί, Στέγη Πατρίδος που είχα πάει λίγο. Εκεί, από εκεί με στείλανε στο... Με βρήκε η υπόπιτο σπίτι, η μάνα της. Εκεί λίγο καιρό πήγε η υπόπη και πήρε τα κουτιά, πήγαινε ο άντρας μου, ξέρω εγώ. 2,5 μηνών. 1 μήνα του δίνα εγώ λίγο γάλα ή έπαιρνα λίγο. Δεν προφτάσαμε. Το λίγο μας το δίνα. Οι γείτονες δεν ξέρανε ότι είχατε μωρό? Όχι. Οι γείτονες εκεί, όταν στο γέννησα. Κομνηνών, όχι. Πήγα ως... Είχα δώσει το παιδί. Μετά από 15 του μηνός πήγαμε στο σπίτι αυτό που μας είχε βρει. Μέχρι... Πώς ήταν η στέγη για το παιδί? Ήταν πολύ καλό. Είναι πίσω από την Αγία Μαρίνα. Μια πολύ καλή στέγη που παίρνανε τα παιδάκια και το δικό μου. Αλλά ο δικός μου είχε μάθει. Τον πήρα μια μέρα και ήθελε κακά και πιπί. Ήθελε εκεί στη στέγη, στη μαμούνα έλεγε. Δεν ήθελε αλλού. Ήταν και άλλα ευρεόπουλα εκεί? Όχι, μόνο το παιδί. Δεν υπήρχε παιδί για βράδυ. Το παιδί χατηρικός για μένα, για μας. Και το μου δίνανε τη ζάχαρη, το αυγό, το γάλα, όλα μου τα δίνανε. Αυτοί ήξεραν. Όταν μου το δίνανε Κυριακή που πήγαινα να το πάρω, μου δίνανε οτιδήποτε. Με λέει, αν ξέρα που δεν είχατε κι εσείς, να σας δάναμε κανένα κουτί παραπάνω. Να πούμε, όχι βαπορέ, το γάλα σουκρέ το άλλο, το νεσλέ. Πολύ καλά, πέρασε. Και το πήραμε μετά από τα Δεκεμβριανά. Γιατί λέγανε να βρούμε σπίτι που θα το φέρουμε εκεί το παιδί. Πότε ήταν αυτό? Ποια χρονολογία? Τη χρονολογία ήταν του 44. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. 43 Οκτώβριο το έδωσα το άλλο χρόνο μετά. Μετά από τα Δεκεμβριανά του 44 έγινε. Μετά από ελευθερωθήκαμε, έγιναν οι αντάρτες με εμφύλιο πόλεμο. Πού ήσασταν όταν τελείωσε ο πόλεμος? Όπου τελείωσε ο πόλεμος, καθόμασταν Κομνηνών. Δεν μπορούσαμε να βρούμε σπίτι όταν τελείωσε ο πόλεμος. Θυμάστε την ημέρα που τελείωσε ο πόλεμος? 12 Οκτωβρίου, λίγο πριν. 12 Οκτωβρίου γιορτάστηκε η Αθήνα. Και κατά σύμπτωση ήταν η μέρα που παντρεύτηκα εγώ, το 42. Και το 44 έγινε η απελευθέρωση. Και περιγράψτε μου εκείνη την ημέρα. Πήγαμε στο Σύνταγμα, είδαμε χαρές αυτό το ένα το άλλο. Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Παρόλο τις στεναχώρες που είχαμε. Το παιδί το είχαμε ακόμα εκεί. Δεν το είχα πάρει. Έλεγα πώς θα το πάρω. Μετά από τα Δεκεμβριανά το πήρα. Το πήρα εκεί αναγκαστικώς. Δεν είχαμε βρει σπίτι και μάλιστα καθίσαμε 4 χρόνια εκεί. Το 43, το 47 βρήκα σπίτι. Βρήκα σπίτι και φύγαμε. Ο άντρας σας δούλευε όλο αυτό το καιρό? Πού να δουλεύει, παιδί μου. Καθόταν σπίτι, να σας πω και ένα περιστατικό. Ένα δωμάτιο, όπως σας είπα. Ερχόταν η γειτόνισσα κάτι. Και μια μέρα της είχα δώσει ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι τι, κάτι άλλο δανεικό. Και αυτή η καημένη, ξέρει, 10 η ώρα αυτό, έφυγε ως όλων, στη δουλειά. Αυτή μπαίνει, το βιβλίο αντίδα μου το δώσει στην κουζίνα, ανοίγει την πόρτα. Ο άντρας μου πετιέται όρτο από το φόβο. Αχ, μου λέει, δεν ήξερα κύριε Ματούλα πως ο άντρας σου ήταν μέσα, που είχε ήρθε ως όλων. Λέω, δεν τον είδες, εγώ τι να πω. Μου
Αλλά τώρα πέρασε. Πριν 5 λεπτά μπήκε. Τι να του πω, ότι ο άντρας μου από το πρωί ήταν κρυμμένος στο δωμάτιο. Ρώτα αυτό. Και μου λέει, δεν το ήξερα. Λέω, εσύ μέσα ήταν. Αυτό ήταν το τέτοιο. Και πολλά, πολλά τέτοια. Είχατε σχέσεις με την κοινότητα εδώ, την εβραϊκή κοινότητα. Μετά που ήμασταν κρυμμένοι. Όταν ήσασταν κρυμμένοι εκεί. Δεν είχε πια. Ο καθένας έφυγε να κρυφτεί, είναι αυτός που δεν υπήρχε τίποτα. Όχι. Είχατε και άλλους συγγενείς. Πήγαινα ως χριστιανοί. Το ένα είχα τον Νατάν κάποιος που ερχόταν ο γιος. Ήξερε αυτός που ήταν Εβραίος, του άλλαξαν το όνομα και κρυβότανε. Και μου ήρθε μια μέρα με τον Βαΐον. Το Βαΐον με τα λουλουδάκια, αυτός. Ο γιος του Νατάν, ζει στο Παρίσι. Τον Βαΐον που ήτανε. Αχ, του λέω εγώ, βρε Βίκο, τι κακό μας πήρε να με φέρνεις τον Βαΐον εσύ. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε. Οι άλλοι γείτονοι ήταν πολύ καλοί, η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω να πω τίποτα. Μάλιστα κάθε Κυριακή που φεύγανε, δεν ξέρω τι είχε αυτή. Λέει, ξέρεις, σας έκρυψα ένα μεζέ και εμείς περάσαμε πολύ ωραία. Με το γιο μου, με δεν ξέρω τι. Είχαν κουραστεί τα χέρια μου και λέω, πολύ ωραία περάσα. Εγώ σας έχω ένα μεζέ. Γιατί τότε ήταν λιγοστά τα πράγματα. Αυτός ήταν υπάλληλος της αγροτικής τραπέζης. Κλητήρας ήταν, κάτι ήταν, πήρε καλή σύνταξη, καλός άνθρωπος. Από το Πελοπόννησο ήταν και αυτή και αυτός. Και μάλιστα όταν τάιζα το γιο μου και για το αυγό. Έλα βρε, κάνεις τόσο για το Λευτέρι μια ώρα να του δώσεις το αυγό. Εμείς τα βλέπαμε, τα αυγά δεν τα τρώγαμε, δεν μας τα δίναν. Τα πουλούσαν. Και εσύ λέει σκοτώνεσαι για το παιδί. Άστο εκεί, μάλιστα, θα το φάει. Και Λευτέρι το φωνάσαμε μέχρι 15 χρόνια. Στο σχολείο. Το φωνάζαν Σάβα και δεν γυρνούσε, δεν έλεγε παρόν. Και του λέει ο Τσαριώτης ο φίλος, καλή ώρα να έχει, πολύ καλός φίλος. Λέει ο Χάουελ, ξεχνάει που το λένε Σάβα. Το λένε Λευτέρη. Και οι φίλοι μου ακόμα, πολλοί το λένε Λευτέρη. Ο μικρός, ο γιος μου, ο μεγάλος, ο εγγονός, ήμασταν στο αυτοκίνητο, του έλεγα δεν ξέρω και Λευτέρη, κάτι του έλεγα Λευτέρη. Λέω, όχι Λευτέρη. Δεν ήξερε να μιλήσει ακόμα. Και μου λέει, όχι Λευτέρη. Θα να πούμε, μη πεις Λευτέρη, δεν του λένε Λευτέρη. Τι του είχε αυτό, μη το λες Λευτέρη. Πώς πήρε το όνομα Λευτέρη? Λευτέρη γιατί η κυρία Λαμπρινούδη, η πρόεδρος της ΤΕΙ, είπε, μπορεί να μην το βαφτίσουμε, αλλά χρειαστεί. Λέω, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία, αρκεί να ζήσουμε. Λέει, πάλι θα του δώσουμε όνομα. Θα του δώσουμε Λευτέρη. Να μας φέρει τη Λευτεριά, Λευτέρης Λευτεριάδης. Και είναι γραμμένος Λευτέρης Λευτεριάδης. Θα πούμε στη στέγη εκεί. Αλλά μου λέγαν τόσο καλό παιδί, τον αφήνανε στο καθηκάκι, μία ώρα δεν παραπονιόταν. Και του δώσαν αυτό το όνομα. Είχε πολλά παιδιά στη στέγη. Στη στέγη είναι από 4 χρονών και άνω. Είχε όμως πολλά παιδιά εκεί. Είχε. Ο Σάμις λέει πως τα θυμάται αυτά. Θυμάται πολλά πράγματα λέει. Εγώ ούτε πήγαινα, ούτε κοντά εκεί κοντά. Πηγαίναμε να πάρουμε το παιδί, πήγαινε η Πόπη, το έπαιρνε και με έστειλε η κυρία Λαμπρινού να πάρω το παιδί. Ήξεραν και από εκεί. Α, δεν το παίρνετε εσείς, το έπαιρνε η κυρία. Δεν πήγαινα εγώ να το πάω, γιατί μπορούσαν να με πιάσουν. Μπορούσαν να πούνε αυτό το παιδί είναι εβραϊκό παιδί. Από Εβραίους. Θα έρθουν μια μέρα να το πάρουν, ξέρω εγώ. Το παίρνει η Πόπη, μας το έδινε, το παίρναμε εμείς, να μην μας δει κανείς. Εσείς όμως κυκλοφορούσατε ελεύθερα. Κυκλοφορούσα. Δεν με ήξεραν εμένα. Με τη γειτόνισσα, δεν με ήξερε. Δεν μας ήξερε. Και στην εκκλησία Μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλη Πέμπτη είχα πάει, Μεγάλη Παρασκευή με τις γειτόνισσες. Έπρεπε να κάνουμε. Τα ελληνικά σας ήταν καλά? Κάτι. Με το να ακούω, μετά να μιλάω και σχολείο κάτι διαβάζαμε, αλλά δεν τα μεταγυριζόμουν. Κάπως καλά.
Αλλά ήταν το πρόβλημα όταν πέθανε η γριά. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Είσαι πεθαμένο, δεν βλέπουμε. Τι κάνουν, τι δεν κάνουν. Και τη έλεγα, Βούλα, παίρνα εσύ πρώτη. Όχι, κύριε Ματούλα, παίρνα εσύ πρώτη καλύτερα, δεν μπορώ εγώ. Αυτό να δω τι θα κάνει αυτή, να κάνω κι εγώ. Και όταν μια γιορτή μεγάλη Πέμπτη είχαμε πάει στην εκκλησία. Λέω εγώ θα δω με αυτήν. Όσες φορές θα κάνει το σταυρό αυτή, όσες με αυτή θα πάω εγώ. Έκανε αυτή, έκανα εγώ και αυτή δεν σταματούσε. Και εγώ, δώστε. Έκανα το σταυρό μου. Αυτή η γειτόνισσα δεν ήξερε τίποτα. Αλλά ήταν επίσης πράγματα. Λέγανε καρβέλι. Τι είναι καρβέλι. Έλεγα στο σπίτι του νοικοκύρη, εντάξει, καρβέλι. Μπορεί κάτι. Έλεγα κάτι, μια απάντηση, όχι. Μετά λέω τη λαμπρή να δούμε τι θα κάνουμε. Λαμπρή, εγώ δεν ήξερα, ήξερα Πάσχα. Δεν ήξερα ότι λένε λαμπρή Πάσχα. Κάτι λέξεις τέτοιες. Πολύ. Όταν ακούγανε όμως ότι δεν ξέρετε καλά ελληνικά, τι σκεφτόνται. Δεν ήξερα, γιατί η κάθε μια, η μια ήταν από την Πελοπόννησο, η άλλη είναι από το... Η κάθε μια έχει το διάλεκτο το δικό του. Μια λέξη έτσι, μια λέξη αλλιώς. Και με τη γειτόνισσα μιλούσα, δεν μιλούσα με κανένα. Δεν μπορούσα. Ο καθένας έχει το δικό του το αυτό. Και δεν μιλούσα πολύ. Τι κάνεις, πως είσαι, το φαΐ. Α, το αυτό ήταν που είχα μια χασάπισσα. Αυτή, δεν ξέρω, φεύγει ο Σόλων που πάει, πάει. Και ερχόταν κάθε μεσημέρι, η κύριε Σόλων πόσο έχει λίρα. Ο άντρας μου έπρεπε να μάθει και πόσο έχει λίρα για να στη σπίτι της κρεοπόλης σας. Πόσο έχει. Ήρθε ο Σόλων για να μου πει πόσο έχει λίρα σήμερα. Και ρωτούσε. Γιατί λέγαμε ότι δουλεύει. Ότι πάει στη δουλειά. Αλλά υπήρχαν μέρες που λέγαν να μην βγει η Πόπη. Δεν την έχω βρει, αλλά δεν μίλησα μαζί της, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Λέει σήμερα Ματούλα δεν θα βγείτε. Γιατί πιάνουν πολλούς λένε. Πώς πιάνουν, πώς τους πιάνουν, το ήξερα. Έλεγα εγώ θα βγω, θα πάω να πάρω το παιδί μου να το δω. Είχατε νέα από το έξω κόσμο όλο αυτό το καιρό, τι γινόταν στην Ευρώπη. Μπα. Κάτι μικρό πράγμα, το τίποτα. Αλλά αυτό που σας είπα, εκεί Αντιοχίας, καθόταν ο Μαύρος. Το ξέρετε, ήταν από τα πολιτικά. Κάποιο κόμμα ήταν ελεύθερο. Ο Μαύρος. Ήτανε τάγματα ασφαλίτες, ήτανε κουκουέδες, ήτανε ΕΑΜ, αυτό. Από όλα τα αυτά, όλοι αυτοί ήξεραν ότι ο Μπαρμπανδρέας έχει δύο οικογένειες Εβραίοι που τους φυλάει και κανείς δεν είπε ποτέ τίποτα. Που οι δικοί μου δεν ήξεραν και καθόλου και είχαν διαφορές κάτι, μιλούσαν για κάτι. Και δεν ήξεραν και ελληνικά. Και δόξα να έχει Θεός, δεν υπήρχε. Θέλουμε να πούμε ό,τι και να είσαι, βασιλικός, κουκουές, ταγματασφαλίτες, το ένα το άλλο. Αν δεν είσαι για να προδώσεις, έχεις πώς το λένε, έχεις αυτό που πιστεύεις. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Περιγράψτε μου την ημέρα που πήρατε πίσω το παιδί σας. Εκείνο όταν πήρα πίσω το παιδί μου ήταν πραγματικά κάτι... Ούτε το θυμάμαι καλά πώς ήταν, πώς πήγαμε, το πήραμε. Το έφερε η Πόπη, πώς το έφερε. Πήγαμε εμείς, το πήραμε. Και δεν ήθελε. Δεν ήθελε να μείνει. Ήθελε να το γυρίσουμε εκεί. Γιατί ήταν μικρός ακόμα. Άρχισε να συνηθίσει τι να κάνει. Ζητούσε τις κυρίες που ήταν εκεί στη στέγη. Στη Μαμούνα, εκεί να πάει να κάνει πιπί, να κάνει τσίσα, να κάνει τσίσα. Μετά συνήθισε. Εδώ θα καθίσει, πήγαμε λίγο. Του πήραμε ένα κρεβατάκι τότε. Και δεν θυμάμαι ποιος μας το έδωσε το κρεβατάκι. Το κεφάλι μου σπάει για να μάθω το Θόδωρο, πώς λεγόταν το επίθετο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Α, ο κύριος από το Φάληρο. Από το Φάληρο, ναι. Πολύ καλός ήταν αυτός.
Τα πεθερικά σας πού ήταν όλο αυτό το καιρό? Τα πεθερικά μου είπα που δεν θα τους στείλουν πουθενά, που δεν θα γίνει τίποτα, που θα σταματήσουν, αυτό τους πήραν και φύγανε. Η κουνιάδα μου που θα καθόταν μαζί μας δεν κάθισε, γιατί τους έδωσε κάποιος φίλος του, τους έδωσε να μείνουν εκεί Βενιζέλος, είχε δικό του σπίτι και ήταν μέσα στο γκέτο, αντί να του φέρνουν ξένους ανθρώπους, βάστηξε, έφερε τους φίλους να καθίσουν σε ένα δωμάτιο. Αν δεν θα σωνόταν κι αυτή. Κρίμα. Τζάμπα πήγε. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, μετά τι κάνετε? Όταν τελείωσε ο πόλεμος. Και είχατε πάρει και το μωρό. Ναι, είχαμε πάρει το μωρό. Καθίσαμε εκεί 4 χρόνια. Μετά βρήκαμε σπίτι στο Κουκάκι, Φιλοπάπου. Πήγαμε εκεί. Άρχισε να δουλεύει ο σύζυγός σας. Τι δουλειά έκανε? Έκανε με το σασόν που είχαν λάδια και αυτά. Και φέρνανε πράγματα, σταθίδες, λάδια και αυτά. Δούλευε και ο άντρας μου. Μετά δούλευε λογιστής και στη commercial και στον κατένιο αυτούς που έχουν το γάλα, το ρεζιλέ. Το ρεζιλέ το γάλα, δεν το έχεις ακούσει? Mm-hmm. Ναι. Και στη commercial, κάποια εμπορική εταιρεία. Μετά έφυγε από το σασό. Δεν ήταν τυχερό να μείνει εκεί. Καλά ήταν, όλα ήρθαν στη θέση. Οι άνθρωποι που φύγανε και τίποτα άλλο. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, εσείς πλέον γυρίσατε στην εβραϊκή σας ταυτότητα. Οι γείτονες που ήταν όλοι γύρω εκεί... Τους είπαμε. Α, τους είπαμε ότι έτσι και έτσι. Πώς δεν έλεγες που δεν έβλεπε τίποτα, λέει. Ερχόντουσαν οι κουνιάδες του δεξιωτή, αλλά δεν είχαμε σκεφτεί. Δεν τα είχαν παρατηρήσει. Δεν είχαν υποψίες. Μια μέρα που καθόμασταν εκεί, ήρθε, στείλανε κάποιον, ο Μεντές Ναμίας είχε πάει στη Μέση Ανατολή και έστειλε για να μας πει αν θέλαμε κι εμείς να φύγουμε για τη Μέση Ανατολή. Και μπήκε ένας, εγώ φοβήθηκα. Ο άντρας μου ήταν μέσα στο δωμάτιο. Του λέω τι θέλεις, για να πούμε, αν θέλεις τουλάχιστον πάρε με εμένα να μην πω τίποτα για τον άντρα. Λέω όχι, με στέλνει ο τάδες. Και ησύχασα. Στην αρχή δεν ήξερα γιατί... Λέω να δούμε. Η Ρόζα, ο Ρονέ, ο άντρας, δεν μας αφήνανε να φύγουμε. Να αφήσουμε το παιδί και να φύγουμε, γιατί και αυτοί είχαν το πεθερό και την πεθερά. Καθίστε, θα τελειώσει, θα τελειώσει. Αυτό ήταν αφού τελείωσε ο πόλεμος, για να φύγετε στη Μέση Ανατολή? Όχι, πριν. 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 Όταν με έστελναν, με έστειλε κάποιος αυτό τον κύριο. Αν θέλαμε να φύγουμε, μας έπαιρνε αυτός. Να πούμε, υπό την προστασία του, να μας φυγαδέψει. Είπαμε να μην φύγουμε και δεν φύγουμε. Κρυφτήκαμε εκεί και τελείωσε. Εν τω μεταξύ ο πόλεμος τελείωσε το... Πότε τελείωσε ο πόλεμος? Το 45. Ναι. Το Οκτώβριο του 45. Το 44. Μετά από τον πόλεμο είχατε βοήθεια από την εβραϊκή κοινότητα της Αθήνας? Όχι. Εμείς δεν είχαμε ανάγκη από βοήθεια. Τι, μήπως μας δίνανε τίποτα? Όχι. Στην κατοχή μας δώσανε. Όχι, αυτή η Σερ Ελέν, αν την έχεις ακουστά. Υπήρχε ένας παπάς, καθολικός φαίνεται αυτός, που ήταν στο Παμακάριστο και ήταν η Σερ Ελέν. Η Σερ Ελέν έκανε πολλά για τους Εβραίους. Και αυτός ο παπάς έδινε τρόφιμα. Αλλά πολλοί δεν πηγαίνανε, γιατί... Κοντά σε αυτόν που να μάθουν ότι η Σερ Ελέν δίνει σε κάτι, δεν ξέρω τι, μπορούσα να πια. Ο άντρας μου έλεγε να μην πάω, εγώ πίνα και μας δώσανε κάτι πράγματα. Και ξέρανε ότι ήσασταν Εβραίοι? Βέβαια, η Σερ Ελέν ήξερε. Εκεί στο Παμακάριστο το θυμάμαι που πήγαμε. Και ήταν ένας παπάς εκεί, μια φορά πήγα.
Ποιοι ήταν οι στόχοι σας μετά από τον πόλεμο? Εγώ έλεγα να πάω στην Αμερική. Ο άντρας μου δεν ήρθε, αυτή την ηλικία θα φύγουμε, θα πάμε. Στην Αμερική πήγαν όσοι δεν μπορούσαν να δουλέψουν εδώ. Όταν βρήκαν κάτι που τέλος πάντων μπορείς να δουλέψει, δεν φύγανε. Γιατί είναι μια γνωστή μου που λέει. Λέει καλά, λέει η ματούλα, γιατί αν δούλευε εδώ ο άντρας, δεν θα πήγαινε πουθενά. Δεν θα πας στο άγνωστο. Γυρίσατε μετά στη Θεσσαλονίκη, μετά από τον πόλεμο? Εγώ γύρισα και βρήκα κάτι πράγματα της μαμάς στο σπίτι της κουνιάδας, της νύφης μου, του αδελφού μου, γυναίκα. Και ήταν στη Αλασκουλίβας που λέγανε, εκεί που έγινε τώρα το μνημείο. Ήτανε σε συνοικισμό κοντά. Και πήρα μερικά πράγματα, είχα πάει με κάποιο γείτονα που τον είχα δει, τον Σαλβατόρ Βασάνο κάποιος. Πήρα τι είχα, το μπουφέ, το ισπανικό με εκείνα τα από πάνω ψηλά και αυτά. Δεν το πήρα. Σχεδόν δεν πήρα τίποτα. Μια ντουλάπα μου φαίνεται πήρα και την πήρα στην Αθήνα. Η συνειφάδα μου θέλησε το μάρμορο της κονσόλας, ξέρω εγώ τι. Τίποτα, γιατί πού μπορούσε να κουβαλήσεις στον κόσμο τα λεπτά ήθελα. Και δεν τα πήρα. Ποιος φύλαγε αυτά τα πράγματα τόσο καιρό? Όταν έφυγε η νύφη μου από εκεί, από το σπίτι, από τους δικούς, οι γειτόνοι της τα πήρανε όλα, και τα δικά μας και τα δικά της. Και τα βρήκα σε ένα σπίτι δίπλα στην νύφη μου. Που πήγα έτσι να ρωτήσω και βλέπω το σαν να δεις το δικό σου άνθρωπο, το μπουφέ. Ένα παλιό μπουφέ, ξέρετε, εκείνα. Τα από πάνω με μάρμαρο, πολύ βαριά. Ψηλά, έτσι. Και δεν πήραμε τίποτα σχεδόν. Είχατε βρει οικογένεια καθόλου? Κανέναν. Κανέναν. Όλοι είχαν φύγει. Δεν γύρισε κανείς? Κανείς. Κανείς δεν γύρισε. Όταν πήγατε στη Θεσσαλονίκη μετά από τον πόλεμο, πήγατε μόνο για μία επίσκεψη ή με το σκοπό να μείνετε? Όχι, πήγαμε με το παιδί πήγαμε, αν βρίσκαμε κάτι. Γιατί είχαμε δώσει κάποιον άλλον κάτι πράγματα που ούτε μας τα γύρισε. Δεν μας έδωσε τίποτα. Μόνο οι γείτονες κάτω, ο Φούρναλης. Οι άλλοι τίποτα. Μα, τα αγνόησαν. Και πόσο καιρό πήγατε εκεί στη Θεσσαλονίκη? Κάτσα λίγο καιρό. Λίγες μέρες, 15 μέρες. Ξέρω τι. Να πάω να δω τι γίνεται, τίποτα δεν γινόταν. Και πώς βρήκατε την πόλη? Η Θεσσαλονίκη. Ήταν για μας όλοι αυτό. Ο άντρας μου δεν θέλησε να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ο κουμιάδος μου πήγε. Και έμεινε εκεί. Και καλά έκανε. Εμείς δεν πήγαμε, πιο καλά θα ήμασταν εκεί. Γιατί δεν γυρίσατε να μείνετε εκεί? Ο άντρας μου δεν ήθελε. Να σου πω, το κάθε πράγμα σε θύμιζε στεναχώριες. Και ο κουνιάδος θέλησε να πουλήσει και το σπίτι που είχε το διόροφο στο Σοφοκλέος. Αγιά Σοφιά πάνω από την Αττία, που άξιζε, που κανονικά σπίτι μη πουλάς ποτέ, γη μη πουλάς ποτέ. Και μετά είχαμε και μαγαζί που είχε ο πεθερός μου και ο κουμιάδος μου στο κέντρο της Αριστοτέλους δεξιά, που ήταν μαγαζιά, ξέρω όπως λέγονται εκεί. Έχει ένα όνομα. Ήτανε διόρφο, πούμε, μαγαζί κάτω, και απάνω πατάρι και είχαν αξία. Αλλά δεν ξέρω. Το ήρθε να το πουλήσει ο άντρας μου. Μια που έλεγε ο αδελφός του, ο μεγαλύτερος. Κακός. Άλλοι αγοράσανε. Επειδή καθόταν μια τρελή στο σπίτι εκεί,
Τι να την κάνουμε, αυτή είναι τρελή, πότε δίνει το ενίκιο, πότε δεν δίνει. Και το πούλησε. Το δικό σας σπίτι που είχατε μείνει το τελευταίο στη Θεσσαλονίκη πριν φύγετε, το βρήκατε μετά εσείς, το σπίτι το... Καθόμουν με ενίκιο, καθόταν η μαμά. Α, ήταν. Ενίκιο. Είχαμε πουλήσει το σπίτι. Κάνατε και άλλα παιδιά? Έκανα και μια κόρη μετά από 4 χρόνια. Την κόρη μου. Πότε γεννήθηκε? Το 47. Πώς λέγεται? Μαλκίτα Χάουελ. Μαλκά είναι το όνομα. Μαλκά, Μαλκίτα τη ξέρω. Θα σταματήσουμε εδώ για να αλλάξουμε κασέτα. Ωραία. Μιλούσαμε για τα παιδιά σας. Ποιες γλώσσες μιλάτε με τα παιδιά σας? Τα παιδιά... Ελληνικά μιλάω, κακώς έκανα από την αρχή. Αλλά μάθανε τα ισπανικά, με τον ακούν. Με τον άντρα μου όλο ισπανικά μιλούσαμε. Αλλά τα παιδιά μιλάνε και ισπανικά. Και καμιά φορά τους μιλάω και ισπανικά, αλλά ελληνικά. Τι εκπαίδευση έχουν τα παιδιά σας? Ο Σάμπης πήγε ανωτά την εμπορική. Η Μαλκίτα θα πήγαινε στην Ελβετία, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει. Η κόρη μου έχει τελειώσει η αγγλική φιλολογία. Και είχε ένα χρόνο, πώς το λένε, που δίνουνε, που μένουν, που πάνε έτσι, μπούς. Πώς το λένε, ελληνικά. Μεταπτυχιακά. Όχι, όχι. Είχε ένα χρόνο που σε στέλνουν έτσι, τζάμπα. Με υποτροφία. Υποτροφία, ναι. Είχε στην Αμερική, από την American Field Service, και σπούδασε και πιάνο. Πήρε αυτό από το πιάνο, διδάσκει. Στο Οδείο Αθηνών, στο Ενιθό, Εθνικό Οδείο. Αυτά. Και αγγλική φιλολογία. Τι δουλειά? Ξέρει γαλλικά. Ξέρει γαλλικά. Αγγλικά, ισπανικά και είχε αρχίσει γερμανικά λίγο, δεν τα συνέχισε. Και ο γιος σας τι δουλειά κάνει? Ο γιος μου είναι αντιπρόσωπος υφασμάτων. Δουλεύει με την Ισπανία, με την Αγγλία, με την Γαλλία, Ιταλία, αυτά. Έχουν παντρευτεί τα παιδιά σας? Ο γιος μου έχει παντρευτεί, η κόρη μου όχι. Ο γιος μου έχει 2 παιδιά, 2 αγόρια. Ο ένας σπουδάζει στην Αγγλία, Σάντερλαντ. Και ο μικρός πάει σχολείο στο Μωραΐτι. Τα ονόματά τους? Ο Σολομών ο μεγάλος και ο μικρός Ραφαέλ. Και το όνομα της νύφης σας? Η νύφη μου λέγεται Ντόλι. Ναι, φιλοσόφτο επίθετο του πατέρα. Μιλάτε για τον πόλεμο καθόλου? Όχι, δεν μιλούσαμε, κακώς. Δεν μιλούσαμε. Δεν μιλούσαμε. Και σχεδόν όλοι δεν μιλήσανε πώς περάσανε στον πόλεμο στα παιδιά για να μην στενοχωρούνται. Κακώς, δεν έπρεπε να τους πούμε από την αρχή. Έχετε μιλήσει στα παιδιά και στα εγγόνια για την ιστορία σας? Τώρα κάτι τους έχω πει τώρα, τελευταίο πολύ λίγο. Που έτυχαν έτσι τα πράγματα. Έχει επηρεάσει τον τρόπο που έχετε μεγαλώσει τα παιδιά σας, η εμπειρία σας? Σαν τι να πούμε. Πώς? Αν δεν το είχατε περάσει, θα είχατε μεγαλώσει τα παιδιά με άλλο τρόπο, νομίζετε? Έχει αλλάξει τώρα ο τρόπος ζωής. Εμείς αλλάξαμε.
θέλοντας και εμείς. Εμείς είχαμε άλλο, άλλο πριν και άλλο είναι τώρα. Είδαμε ότι δεν περνάει πια εκείνο που ξέραμε εμείς. Πρέπει να συμμορφωθούμε με τα γενικά, με το καλό, με την καλή έννοια να πούμε. Είχαμε άλλη εμείς πειθαρχία για, για τους οι γονείς, για τα παιδιά. Ακούγαμε, να πούμε ακούγαμε δεν είναι, ζητούσαμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Η κόρη μου έρχεται. Τι σας όθησε να καταθέσετε τη μαρτυρία σας? Για να μάθει ο κόσμος τι έχουμε περάσει και που λένε που δεν είναι αλήθεια όλο αυτό. Δυστυχώς είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια όλα αυτά. Και περισσότερο έχουμε περάσει που με τον καιρό τα έχουμε λίγο ξεχάσει. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Σαν τι να πω. Έχετε κάποιο μήνυμα για τις επόμενες γενιές? Να μην ξαναγίνει ποτέ πια αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν είναι ανθρώπινο όλα αυτά. Δεν μπορώ να πιστέψω όλα αυτά πώς έχουν γίνει και πώς μας κοιμίζανε που δεν το πιστεύανε άλλοι. Πώς έγιναν με τα βιβλία που έχω διαβάσει. Αλλά δυστυχώς σιγά σιγά σε κοιμίζανε και γινόντουσαν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλα που κάνατε. Από αριστερά σε δεξιά, Βιτάλα Αλμπαστάδο, ο μικρός μου αδελφός. Λιλία Αλμπαστάδο, αδελφή μου. Κράμερ, ο Γερμανός, εγώ και ο άλλος αδελφός μου, Νταβίντα Μπαστάδο. Και η μαμά που είναι καθισμένη μπροστά, και είμαστε μπροστά στο σπίτι μας. Αυτή η φωτογραφία είναι το 1941 στη Θεσσαλονίκη. Η Πόπη Μπαρτζακούλια και εγώ καθισμένη στη ταράτσα. Το σπίτι της είναι το Οκτώβριο του 1943. Στην Αθήνα. Εγώ με τον γιο μου Σάμπη στην ταράτσα του σπιτιού της Πόπης Μπαρτζακούλιας στις 15 Οκτωβρίου 1943 στην Αθήνα. Ξεκινήστε. Όταν είχαμε το γερμανό σπίτι, του είχαν κάνει η ορντονάνς, του είχαν ένα τσιγαροθήκι, δεν ξέρω τι, πολύ ωραία με φιλιγκράμ. Και όταν την είδα, του είπε, είναι πάρα πολύ ωραίο, μπράβο που σας κάνανε αυτό το δώρο. Δύο μέρες μετά μου φέρνει την ίδια καμωμένη, μου την έκανε δώρο αυτό. Λέει, μια που σας άρεσε, σας κάνω την ίδια. Και μου με χάρισε μια τέτοια, την ίδια που, είχε κάνει, που του είχαν κάνει δώρο. Στο χαρίζω στη Ματίλντ, Ομπερλιουτενάν Κράμερ, και η ημερομηνία που είναι το Ιούνιο του 1941 που το είχαμε σπίτι.